Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε σήμερα και με τι διάθεση πάμε να βγάλουμε αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζω ότι εγώ έρχομαι με χαρά κοντά σας, γιατί είναι οι τρεις τελευταίες εκπομπές. Είναι δύο και σήμερα που λένε και στο στρατό, οι άντρες μας καταλαβαίνετε καλύτερα. Και οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Δύο και σήμερα λοιπόν για να κλείσουμε τη σεζόν και να σας χαιρετήσουμε. Οπότε ερχόμαστε κοντά σας με διαφορετική διάθεση, με μεγάλα κέφια για να σας ενημερώσουμε. Και ελπίζουμε βεβαίως πάντα στο Θεό της ενημέρωσης να έχει καλές ειδήσεις να μας δώσει. Δυστυχώς σήμερα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς καλά, όχι μόνο για την παγκόσμια κοινότητα, γιατί σας θυμίζουμε ότι στη Βόρεια Κορέα έφυγε χθες ένας διεπειρωτικός, επιβεβαίωσαν και οι Αμερικάνοι ότι πραγματικά είναι διεπειρωτικός και σήμερα ο Κιμ Γιονγκ ξύπνησε με κέφια και λέει από εδώ και πέρα θα σας στέλνω συχνά τέτοια δωράκια. Εκτός λοιπόν από την παγκόσμια πραγματικότητα, έχουμε δυστυχώς και μια δυσάρεστη είδηση με την οποία ξεκινάει η μέρα μας και εδώ στα δικά μας. Θα πάω κατευθείαν στο Γιώργο το Σαραντάκο. Είχαμε ένα ναυτικό δυστύχημα σήμερα το πρωί. Είχαμε σύγκρουση δύο σκαφών στην Αίγινα πάλι, έτσι. Ένα αλλιευτικό με μία υδροφόρα συγκρούστηκαν, Γιώργο. Καλημέρα, Πόπη. Ακριβώς όπως θα λες, είναι πριν από λίγη ώρα, 2,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Αίγινας, στη Σουβάλα δηλαδή, για όσους ξέρουν Αίγινα, όλοι την ξέρουμε τη Σουβάλα. Άλλωστε, μια υδροφόρα, η Αίγινα 2, συγκρούστηκε με μία ψαρότρατα, με μία λάτζα, με το όνομα Παναγιώτης, με αποτέλεσμα δυστυχώς οι δύο επιβαίνοντες στην ψαρόβαρο καυτή να βρουν τραγικό θάνατο, να έχουμε δηλαδή δύο θύματα πριν από μία ώρα περίπου. Τα αίτια τώρα του δυστυχήματος, του ναυτικού αυτού δυστυχήματος, ερευνώνται αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι από τα πρωινά καθημερινά δρομολόγια που κάνουν οι υδροφόρες αυτές, καθώς όπως ξέρεις και εσύ άλλωστε, η Αίγινα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ίδρευσης και υδροδότησης βέβαια. Μάλιστα. Και κάνουν δρομολόγια να εφοδιάσουν τις περιοχές αυτές με νερό. Κάτω λοιπόν από αδιευκρίνησης μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες, έγινε αυτή η πρόσκληση πριν από μια μισή ώρα περίπου, 2,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης της Αίγινας. Μείνε στη σύνδεσή μας λίγο, γιατί μου λένε από το κοντρόλ ότι έχουμε και τον κύριο Νίκο Λαγκαδιανό, τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Κύριε Λαγκαδιανέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαπανίδη. Θα μας πείτε δύσκολη μέρα για εσάς σήμερα και για εμάς βεβαίως, αλλά θα μας πείτε, σας παρακαλώ, τι ξέρετε μέχρι στιγμής, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το δυστύχημα. Να τα πάρουμε την αρχή τα πράγματα. Σήμερα γύρω στις 8 και 10 ενημερώθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό αυτό της σύγκρουσης της υδροφόρας με το αλλιευτικό σκάφος. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Σαραντάκος, στην περιοχή, θαλάσσια περιοχή, 2,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Σουβάλας. Mm-hmm. Από τις πρώτες πληροφορίες, κυρία Τσαπανίδου, που έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, ξέρουμε ότι το σκάφος, το αλλιευτικό, βυθίστηκε σχετικά γρήγορα. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το πλήρωμα της υδροφόρας χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αίγινας, όπου εκεί παραλήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Αυτή ήταν και η μοναδική επιβαίνοντα στο αλλιευτικό, κύριε Λαγκαδιανέ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους επιβαίνοντες. Να δώσω ένα στοιχείο περισσότερο που μόλις έρχεται και εμένα στην κατοχή μου, ότι οι θανόντες αναγνωρίστηκαν από τους οικείους τους. Είναι ηλικίες 62 και 74 ετών και σύμφωνα με τις πρώτες πάντα πληροφορίες πρόκειται για αδέρφια, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς. Καιρικές συνθήκες ήταν καλές, κυρία Τσαπανίδου, να συμπληρώσω λίγο το ρεπορτάζ. Ορατότητες καλές, τα πάντα καλά τώρα. Ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες. Ποιος είχε προτεραιότητα, ποιος... Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή όλα τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του αυτού του τραγικού συμβάντος θα διερευνηθούν διεξοδικά από τη Λιμενική Αρχή Αίγινας, η οποία και θα διενεργήσει την προανάκριση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να εξάγουμε συμπεράσματα ασφαλή για το τι ακριβώς συνέβη και το τι έφταξε για αυτό το τραγικό περιστατικό. Είμαστε κι εμείς σε διαρκώς επικοινωνία με το Λιμενικό της Αίγινας και ό,τι νεότερη πληροφόρηση έχουμε θα είμαστε στη διάθεσή σας. Κύριε Λαγκαδιανέ, να σας ρωτήσω με την ευκαιρία τι συμβαίνει και γενικότερα στο Αιγαίο. Τα σκάφη του λιμενικού τι λένε με τα τουρκικά, είμαστε ήρεμοι σήμερα. Κοιτάξτε, ήρεμα είμαστε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Εμείς επιτελούμε το καθήκον μας, κυρία Τσαπανίδου, σύμφωνα με τις διαταγές τις προβλεπόμενες και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Δεν έχουμε ούτε καμία πρόθεση ούτε να προκαλέσουμε ούτε οξύνσεις. Δεν έχουμε όμως άλλα περιστατικά, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχουμε κορύφωση των προκλητικών τουρκικών ενεργειών. Ωραία, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε λίγο.
λίγο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με τους Τούρκους, να δούμε πού πάει το πράγμα, γιατί και σε επίπεδο εξέλιξης Κυπριακού, θα μιλήσουμε με την Άννα Ανδρέου, όσο και σε επίπεδο παραβιάσεων κλπ. Οι Τούρκοι δίνουν ερέστα το τελευταίο διάστημα. Ξεκινάω, Άννα, καλημέρα και σε εσένα, ξεκινάω με τη Δέσποινα. Δέσποινα, να μας πεις τι γίνεται με το πλοίο αυτό, το οποίο τα τουρκικά μέσα λένε ότι άνοιξε πύρη σκάφος της ακτοφυλακής δικό μας εναντίον του κλπ. Καταρχήν να σας πω ότι η τουρκική αστυνομία και το λιμενικό λένε πως ανέκριναν τα 13 μέλη του πληρώματος και δεν βρέθηκε ίχνος ναρκωτικών και μετά από έλεγχο με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Ωστόσο, σήμερα η Cumhuriyet, η τουρκική εφημερίδα, έχει τίτλο «Περίεργες οσμές στην κρίση του εμπορικού πλοίου με την Ελλάδα». Γράφει λοιπόν πως ο καπετάνιος του πλοίου, το οποίο όταν του ζητήθηκε να ρημουλκηθεί στη Ρόδο για έλεγχο δεν υπάκουσε και αποφάσισε να διαφύγει προς την Τουρκία, ήταν ο καπετάνιος του πλοίου που συνόδευε και το Μαβί Μαρμαρά προς τη Γάζα. Επίσης, το πλοίο ανήκει σε συγγενή του βουλευτή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν στην περιοχή Μάρντιν. Τα πλοία της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με την Cumhuriyet, έχουν βεβαρημένο μητρό, έχουν ελεγχθεί πολλές φορές από το τουρκικό λιμενικό. Το 2013 σε ένα άλλο πλοίο της εταιρείας είχαν βρεθεί 3.400 οβίδες όταν πήγαινε από την Ουκρανία στην Ιεμένη και είχαν δηλώσει πως το φορτίο αυτό είναι εξοπλισμός κουζίνας. Και το 2014 ένα πλοίο της ίδιας εταιρείας, μετά από βλάβη αγκυροβόλησης ανοιχτά της Κρήτης, έγινε έλεγχος και στο πλοίο βρέθηκαν 700 Σύριοι μετανάστες, 100 από τους οποίους ήταν παιδιά. Τώρα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ενέργεια αυτή των ελληνικών αρχών, είπε πως ήταν μια υπέρμετρη ενέργεια που δεν μπορεί κανείς να την εξηγήσει, και το επίσημο πρακτορείο, το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, έγραψε πως εχθές πως τρία τουρκικά πλοία κατευθύνονταν προς το Νότιο Αιγαίο. Χθες ήταν αυτή η πληροφορία. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτιέστε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί κλιμακώνουν τις εντάσεις τους οι Τούρκοι. Πρώτο και κυριότερο το Κυπριακό, το οποίο σε ποια φάση βρίσκεται τώρα, Άννα Ανδρέου? Πάλι είμαστε σε κατάσταση εμπλοκής, πάλι είμαστε στην τελευταία φάση της διάσκεψης σε αδιέξοδο. Καλημέρα από το Κραν Μοντάνα. Έτσι φαινόταν χθες το βράδυ, μέχρι που ανακοινώθηκε, είχαμε ραγδαίες εξελίξεις, ανακοινώθηκε ότι φτάνει αύριο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και πάλι για να βρει αυτή τη μαγική φόρμουλα, να καταφέρουν οι πλευρές να ξεφύγουν και να βρεθεί πάλι διέξοδος. Πάντως θα φτάσει αύριο ο Γενικός Γραμματέας ξημερώματα και αναμένεται ότι θα έχει δύο συνεδρίες. Οι πλευρές εξακολουθούν αυτή τη στιγμή να τηρούν τις θέσεις τους. Δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Η Άγκυρα εξακολουθεί να επιμένει να μην εγκαταλείπει τις εγγύσεις στην Κύπρο. Κάτι και όχι μόνο αυτό, να διατηρεί δικαίωμα παρέμβασης κλπ. Ναι, και το στρατό δεν θέλει να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Και αυτά όλα δημιουργούν προβλήματα. Θα βρει τη λύση ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών? Θα κάνει κάποιο βήμα η Τουρκία που να επιτρέψει ώστε να φύγουμε και από αυτό το καινούριο αδιέξοδο και να ξεκινήσει αυτή η νέα προοπτική για να υπάρξει καταρχήν ένα πλαίσιο συμφωνίας, λέγεται, που με αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε σε τελική λύση. Πάντως είναι μια κρίσιμη περίοδος για το Κυπριακό. Ποτέ οι πλευρές δεν έφτασαν τόσο κοντά όπως λέγεται. Και περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Πολύ κρίσιμη. Ποτέ τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα, Άννα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και μέσα στην ημέρα. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας δούμε λίγο τώρα την ακόμη μεγαλύτερη εικόνα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη Βόρεια Κορέα. Χθες είχε μία δοκιμαστική εκτόξευση ενός διπυρωτικού πυράβλου, σας θυμίζουμε. Και οι αντιδράσεις δεν λένε κοπάσουν, όπως επίσης και η παγκόσμια ανησυχία, η οποία νομίζω ότι όσο περνούν οι ώρες και όσο οι δηλώσεις των ηγετών προστίθενται η μία στην άλλη, τόσο γίνεται ακόμη χειρότερη η παγκόσμια ανησυχία, η κατάσταση, η Δέσποινα. Αυτό είναι πραγματικά, είναι αλήθεια ότι υπάρχει παγκόσμια ανησυχία σχετικά με τις κινήσεις της Βόρειας Κορέας, καθώς και η Pyongyang λέει πως η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνει στην τελική φάση. Υποστηρίζουν πως αυτός ο πύραυλος, τον οποίο εκτόξευσαν, μπορεί να φτάσει μέχρι την Αλάσκα, να πλήξει την Αλάσκα και μπορεί να φέρει μεγάλη πυρηνική κεφαλή. Μάλιστα, συγκλήθηκε κατεπηγόντως και αναμένεται να συζητήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναμένεται να συζητήσει το θέμα κεκλεισμένων των θυρών
το βράδυ ώρα Ελλάδας. Το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι ο πύραυλος ήταν ένας διεπειρωτικός βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε. Τώρα, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα, σε απάντηση της εκτόξευσης αυτής του πυράβλου, έριξαν και εκείνοι πυράβλους που έπεσαν στη θάλασσα στα νυχτά της Κορέας. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός και μάλιστα λένε πως υπάρχει δυνατότητα να πλήττονται στόχοι σε μεγάλο στρατηγικό βάθος, να προσβάλλουν δηλαδή αυτό το μεγάλο φάσμα των πυράβλων της Βόρειας Κορέας. Να δούμε, είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση εκεί, οι ηγέτες των χωρών ανησυχούν. Και έχουμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το απόγευμα σήμερα. Κατεπηγόντως, ναι, 10 η ώρα το βράδυ ώρα Ελλάδος. Α, σήμερα το βράδυ. Ναι. Ελλάδα, ναι. 3 η ώρα τοπική ώρα και 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πίσω στα δικά μας. Διότι εκεί έχουμε τους πυράβλους να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον. Εμείς εδώ έχουμε άλλου είδους απειλές, οι οποίες είναι ακόμη πιο έντονες και γίνονται χειρότερες όσο περνούν οι μέρες. Οικονομικές απειλές. Οι κατασχέσεις έχουν αυξηθεί και αυξάνονται κάθε μέρα που περνάει περισσότερο. Οι πληστηριασμοί σπιτιών επίσης. Ας έρθει κοντά μας λίγο η Μαρία Παπά για να μας δώσει όλο το σκηνικό. Καταρχάς, λένε ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια, αλλά περιμένουμε κάποια χρήματα να μας καταβληθούν τώρα από το Eurogroup προκειμένου να γυρίσουν και στην αγορά, έστω σε ένα μικρό ποσοστό τους. Βλέπουμε να γίνει, υπάρχουν εμπόδια σε αυτή την υπάρχουν προοπτική. Υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα που θέτουν οι δανειστές. Το ένα είναι κάποιες διαβεβαιώσεις από το νομικό συμβούλιο του κράτους ότι οι συντάξεις, οι περικοπές της συντάξης μετά το 2018 θα είναι συνταγματικές. Επίσης, έχουμε άλλο ένα προαπαιτούμενο που είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο επάγγελμα του μηχανικού και οι εφαρμοστικές διατάξεις για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Αυτά είναι τρία προαπαιτούμενα, τρία ανοιχτά μέτωπα. Τα οποία πρέπει να προλάβουμε να τα τακτοποιήσουμε μέχρι πότε? Μέχρι τις 10 του μήνα. Βάζεις στο τραπέζι αυτά τα προαπαιτούμενα το Δέλτα Νιτάφ και να σου θυμίσω πως υπάρχει και η εκκρεμότητα με τις ποινικές διώξεις για μέλη του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΣΤΑΤ. Mm-hmm. Ένα ζήτημα το οποίο θέτει η ευρωπαϊκή πλευρά ότι πρέπει να λυθεί προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση των 7,7 δις. Πρέπει επίσης να γυρίσουν και τα χρεωστούμενα στους ιδιώτες από την πλευρά του κράτους. Είναι και αυτό μέσα στα προαπαιτούμενα, Μαρία, ή όχι? Αυτό είναι εξ αρχής μέσα στα προαπαιτούμενα, να υπάρχει μια φυσιολογική ροή από τη στιγμή που εκταμιεύονται κάποια χρήματα και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, οι οποίες τον Μάιο έφτασαν τα 5 δις σπόποι. Mm-hmm. Μόνο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 1,2 δις. Και ένας ακόμα λόγος για τον οποίο στενάζει η αγορά είναι και αυτός. Τώρα, κατασχέσεις. Το είπα και στην αρχή, πριν υποδεχτούμε τη Μαρία κοντά μας. Αυτή είναι η δική μας απειλή. Οι κατασχέσεις είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δέσμευση λογαριασμών δηλαδή, μέχρι να αποπληρωθεί το ποσό που χρωστάει κανείς στο δημόσιο, σε ταμεία, σε φορείες κλπ. Είτε πληστηριασμοί σπιτιών. Και εκεί τα στοιχεία τι λένε, Μαρία? Είναι 1.000 κατασχέσεις που γίνονται την ημέρα από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα. Ένας στους 4 οφειλέτες έχει έρθει αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Από τον Μάιο, μέσα στον Μάιο μόνο έγιναν 24.000 κατασχέσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στον προθάλαμο για να έρθουν αντιμέτωποι με αυτά τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς έχουν χρέη σε εφορία και ταμεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένας από τους στόχους που κυβέρνηση προκειμένου να βγούμε από τα διέξοδο είναι η πάταξη φοροδιαφυγής. Και ένα από τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να το πετύχει αυτό είναι η χρησιμοποίηση των POS, πλαστικό χρήμα από εμάς, και POS τα καταστήματα προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Τι προθεσμία έχουν μπροστά τους οι καταστηματάρχες για να εφοδιαστούν με POS και οι επαγγελματίες γενικότερα, Γιώργο Σαραντάκο, και τι θα γίνει με τους δικηγόρους, εξαιρούνται από αυτή την ιστορία τελικώς ή όχι? Καλημέρα λοιπόν, Πόπη, και πάλι. Να σου πω λοιπόν ότι πράγματι ένας φαύλος κύκλος έχει δημιουργηθεί με τα POS και χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είπε ότι οι δικηγόροι δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν POS στις συναλλαγές τους, τους εξαιρεί δηλαδή, διότι δεν είναι καταναλωτική η σχέση που έχουν με τον πελάτη, αλλά παρέχουν υπηρεσίες. Έτσι δηλαδή δεν μπορούν να έχουν, αν δεν θέλουν, POS. Πρόσεξε τώρα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται σαφώς και οι γιατροί με τους δικηγόρους. Διότι και οι γιατροί έχουν εναντιωθεί στο θέμα αυτό. Έχουν πει ότι εμείς δεν θέλουμε να είναι υποχρεωτική η χρήση του POS, να είναι προαιρετική, όπως επίσης και οι μηχανικοί, αλλά και οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί και όλοι αυτοί οι κλάδοι. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα με το θέμα των
τον πει ο ΕΟΣ. Πρέπει να σου πω άλλωστε ότι σε λίγες ημέρες, στις 15 Ιουλίου, είναι υποχρεωτική εφαρμογή από όλους τον πει ο ΕΟΣ στα καταστήματα ή στις επιχειρήσεις τους. Τώρα πες μου, σε παρακαλώ, αν οι δικηγόροι που μας ακούν θα πρέπει να εφοδιαστούν με πει ο ΕΟΣ, να πάρουν στο γραφείο τους να έχουν πει ο ΕΟΣ ή όχι ακόμη? Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έβγαλε μια ανακοίνωση χθες λέγοντας ότι δικαιώνεται από την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι ένα θέμα που θα σηκώσει πολλή συζήτηση, καθώς τώρα δημιουργούνται νέα δεδομένα στην χρήση τους. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, θα σε ευχαριστήσω. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι ένα θέμα που μπροστά μας θα το αντιμετωπίσουμε πολλές ημέρες. Θα μείνουμε λίγο τώρα στα θέματα των εμπόρων, των επιχειρηματιών κλπ. Και θα δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά μας ο κ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένας από τους κλάδους που έχει χτυπηθεί αλίπητα τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον τα χρόνια της κρίσης. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας. Μαθαίνουμε από τα στοιχεία που δημοσιοποιείτε ότι μία στις δύο επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει ρολά στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται στο δικό σας τον κλάδο, λοιπόν? Δυστυχώς επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά από τα μητρώα του επιμελητηρίου μας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα των επιχειρήσεων το έχει δεχθεί η βιοτεχνία. Η μεταποίηση, κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η μεταποίηση παράγει προϊόντα, παράγει πλούτο για τη χώρα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Κάτι το οποίο πρέπει η κυβέρνηση να το δει και να βοηθήσει ώστε να διατηρηθούν τα καταστήματα, οι βιοτεχνίες, οι οποίες παραμείναν ανοιχτά σήμερα. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν δεν υπάρξει παραγωγή στη χώρα. Άρα τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, για να γίνουμε και λίγο χρηστικοί στους φίλους που μας παρακολουθούν και που ενδεχομένως δραστηριοποιούνται στο δικό σας τον τομέα. Όταν τα τελευταία 8 χρόνια μαθαίνουμε ότι έχετε ρίξει λουκέτο σε 14.180 επιχειρήσεις, το διαβάζω συγκεκριμένα από τα στοιχεία που ανακοινώσατε, τι συμβουλεύετε εσείς όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο σας, τι πρέπει να κάνουν για να επιβιώσουν μέσα σε αυτή την κοινωνία? Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε πιάσει πάτο επιτέλους και πλέον θα πρέπει η εφαρμογή του ελαττηρίου πλέον πρέπει να γίνει και στη χώρα μας. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς και το επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο είναι ιδιαίτερα εχθρικό για τον Έλληνα επιχειρηματία, αλλά και για τον ξένο επενδυτή. Πρέπει να γίνουν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε θέματα γραφειοκρατίας, τα οποία ταλαιπωρούν. Πιστέψτε αυτά, με, κύριε Παπαδόπουλε, τα κατανοούμε, νομίζω ταλαιπωρούν όλους τους κλάδους. Αυτά από την πλευρά της πολιτείας προς τους βιοτέχνες. Οι βιοτέχνες οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουν, είναι το δικό μου το ερώτημα. Οι βιοτέχνες οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν εξωστρεφείς. Πρέπει δηλαδή τα προϊόντα που παράγουμε να είναι ποιοτικά, να μπορούν να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πώς μπορεί όμως να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα όταν έχουμε εφορία και ασφαλιστικές εισφορές η οποία αγγίζει το 70%. Πρέπει επίσης να αναδιοργανώσουν τις επιχειρήσεις τους αγοράζοντας καινούριο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι πιο παραγωγικός. Μάλιστα. Για να μπορέσει να παράγει περισσότερα, ποιοτικότερα, μάλιστα, να ανταγωνιστεί τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη. Καλή. Πάμε στα πύρινα μέτωπα τώρα. Και όταν λέω πύρινα μέτωπα, κυριολεκτό αυτή τη φορά, διότι τις τελευταίες ημέρες και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών είχαμε πολλές φωτιές, καταστροφικές φωτιές. Ποιες είναι σε ενέργεια ακόμη, Παναγιώτη Μπούσιο? Καλημέρα, αποβιβάζω τη λέξη ευτυχώς σε πολλά εισαγωγικά. Υπάρχουν μόνο δύο μέτωπα. Το ένα είναι στη Μάνη, το οποίο μάλιστα είναι και σε ύφεση, καθώς όλο το βράδυ κατάφεραν πεζοπόρα τμήματα και πήγαν σε πολύ δύσβατα σημεία, με αποτέλεσμα σιγά σιγά η φωτιά να έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο. Η πυροσβεστική ακόμα δεν λέει ότι είναι υπό έλεγχο. Και το δεύτερο μέτωπο είναι και αυτό, βέβαια είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, είναι στη Ροδόπη. Και εκεί το ίδιο πράγμα συνέβη, είναι σε δασική περιοχή, σε δασική έκταση. Κατάφεραν εκεί οι πυροσβέστες όλη τη νύχτα να μείνουν στα σημεία και κυρίως να σβήσουν τυχόν μικρές αιστείες που μπορούσαν να αποκαλέσουν αναζωπηρώσεις. Προς το παρόν, αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν μόνο ενεργά μέτωπα, έστω και σε ύφεση. Ωστόσο, υπάρχει συναγερμός, όπως καταλαβαίνεις, καθώς το βλέπετε, το έχουμε δει, ότι εδώ και δύο μέρες το αεράκι είναι ιδιαίτερα αισθητό, με αποτέλεσμα πολλές φορές να το φοβόμαστε εκεί που το θέλουμε, δηλαδή
Δηλαδή να το φοβόμαστε κιόλας για το φόβο των πυρκαγιών. Έλεγε και χθες, λέμε και εμείς όλες τις ημέρες, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ας μην ψήσουμε σήμερα που φυσάει. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα χόρτα όποιοι ζουν στην περιφέρεια. Το λέμε, το ξαναλέμε. Ελπίζουμε να εισακουστούμε κάποια στιγμή. Πού θα πάει τόσα χρόνια η επανάληψη είναι μη την μαθήσεως. Κάποια στιγμή θα το μάθουμε. Να αναλάβουμε κι εμείς την ευθύνη του εαυτού μας, ρε παιδιά. Να βοηθήσουμε όλοι να γίνει λίγο καλύτερη η ζωή μας σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αλλαγή θέματος. Τι συμβαίνει στο Eurogroup? Θα συζητηθεί το ελληνικό θέμα? Θα μας δώσουν τη δόση? Πότε θα μας τη δώσουν? Τι συνδέουν με προαπαιτούμενα όλες αυτές οι ερωτήσεις? Για να ακούσουμε τι προκύπτει ως απάντηση από το ρεπορτάζ του Θάνο Θανασίου. Θάνο. Λοιπόν, πρώτον, μέχρι στιγμής δεν είμαστε στην ατζέντα του Eurogroup της Δευτέρας. Είμαστε εκτός ατζέντας. Έχει 50 άλλα θέματα, αλλά δεν έχει την Ελλάδα. Όμως αυτή τη στιγμή μιλάμε. Έχουμε μια τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM και θυμίζουμε ότι οι διοικητές είναι και οι Υπουργοί Οικονομικών. Οι 19 Υπουργοί Οικονομικών μιλάνε αυτή την ώρα στο τηλέφωνο για να υιοθετήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα της χώρας. Δεν είναι γνωστό αν η έγκριση θα γίνει σήμερα, διότι δεν είναι γνωστό, όπως λέγαμε χθες, η έγκριση της καταβολής της δόσης, έτσι. Διότι δεν είναι γνωστό αν όντως η κυβέρνηση θα πάει τις διαβεβαιώσεις που τις έχουν ζητηθεί σήμερα. Αν αυτό δεν γίνει σήμερα, δεν αποκλείεται νέα συνεδρίαση υπό αυτό το φορμάτ τη Δευτέρα στο περιθώριο του Eurogroup. Τα προαπαιτούμενα πάντως είναι αυτά που ακούσαμε και πριν από τη Μαρία Παπά. Δηλαδή οι Κυριακές, το κομμάτι με τις συντάξεις από το ΣΤΕ, η γνωμοδότηση, τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, η επιστροφή των χρημάτων στον Γεωργίου της Ελστάτ και ό,τι άλλο υπήρχε ως υπόλοιπο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις, είναι μια μακρά διαδικασία. Όλα αυτά αλλά θα καταβληθεί εγκαίρως η δόση, έτσι. Πώς θα καταβληθεί εγκαίρως η δόση άμα δεν γίνουν τα προαπαιτούμενα? Σου λένε ότι θα γίνουν τα προαπαιτούμενα. Εγκαίρως σου λέει θα καταβληθεί για να πληρώσεις όταν είναι να πληρώσεις. Και θυμίζουμε ότι αυτή τη φορά χρωστάμε και σε ιδιώτες, δεν χρωστάμε μόνο στην ECB. Και τον το χρωστάμε σε ιδιώτες, μωρέ Θάνο, πάντα χρωστάμε σε ιδιώτες. Λοιπόν, όχι όλα αυτά στο τα ωραία. Εξωτερικό, έτσι. Όλα αυτά τα ωραία, λοιπόν, τα συζητάνε οι βουλευτές μας στη Βουλή και κάθε φορά που κοιτάμε τη συνεδριά στη Βουλή από την τηλεόραση, έτσι από την κλειδαρότρυπα της κάμερας της τηλεοπτικής, λίγο ή πολύ και νομίζω όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια αισθανόμαστε προβληματισμό στη θέαση των άδειων εδράνων. Βλέπετε τη Βουλή άδεια, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ελάχιστοι βουλευτές στα έδρανα, ελάχιστοι βουλευτές να ακούνε τους συναδέλφους τους, συνήθως αυτοί που περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν. Μέχρι στιγμής αντίδραση δεν έχει υπάρξει καμία. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, θέλω να σας πω. Δεν συμβαίνει μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, προχθές για τη συνεδρίαση της Προεδρίας της Μάλτας, μπαίνει μέσα ο Γιούγκερ για να κάνει μία ομιλία. Βλέπει κάτω 30 ευρωβουλευτές όλους και όλους. Το λέω εγώ 30 συμβολικά το νούμερο, ίσως ήταν τόσο, ίσως ήταν και λίγο περισσότεροι. Σε σύνολο 750 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Και τα παίρνει στο κρανίο, παιδιά, ο Γιούγκερ. Και ακούστε τι τους είπε. Le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assis à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel. Του στάπε, έτσι. Πες μου κάτι. Είπε, Πόπη, ότι αν εδώ δεν ήταν ο Μουσκάτ, που δεν το ξέρετε και δεν γράφει στην κάμερα, και ήταν η Μέρκελ ή ο Μακρόν ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, θα ήταν όλοι εδώ στην Ολομέλεια για τα δύο λεπτά της δημοσιότητας. Καλά του στάπε. Θα λέγανε κάτι. Το επίβλεπε ότι θα πιάνανε οι κάμερες. Καλά τους θα έπρεπε. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ και καλά αμοιβόμενοι. Πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι. Και κάτι ακόμα. Κάποιοι θα πούνε ότι, ξέρετε, είχαμε επιτροπές εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά άμα ήταν η Μέρκελ και ο Μακρόν ή ο ένας και ο άλλος, πάλι θα είχαν επιτροπές και πάλι θα ήταν στην Ολομέλεια, διότι εκεί πιάνει η κάμερα. Έτσι. Καλά τους θα έπρεπε ο Γιούγκερ. Καλό είναι να τα λέμε αυτά. Έτσι, μετά βέβαια ζήτησε συγγνώμη στον Ταγιάννη που του είπε. Ξέρεις, πρόσεχε, μην τα λες τόσο έτσι. Μην τα λες τόσο μάκια, τα ακούνε. Μας ακούνε και 750 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή. Μην τα λες. Πόσοι είμαστε οι Ευρωπαίοι, ρε παιδιά, έχω χάσει τα νούμερα. Είμαστε αρκετοί. Πόσοι είναι ο πληθυσμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσοι είναι? Είμαστε γύρω στα 350 εκατομμύρια. 350 εκατομμύρια, έτσι. Έχεις δίκιο, σωστά. Και εκπροσωπούμε θα εκεί από 751 βουλευτές, ευρωβουλευτές. 76 βουλευτές, μου φαίνεται.
Γιατί τόσο πολύ, δηλαδή. Και ήταν μέσα λιγότεροι από 30. Ήταν μια άδεια αίθουσα. Και δεν μπορεί να σε ρωτήσω τώρα για κάτι άλλο. Μιας και είμαστε εδώ στο παράθυρο, τελευταίες εκπομπές. Άσε με να σου ρίξω για ένα προβληματισμό ακόμη. Γιατί, δηλαδή, αφού η Ευρώπη είναι ενωμένη και αφού αποφασίζουμε όλοι από κοινού και αφού όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα ψήφου, γιατί εκπροσωπούνται με περισσότερους βουλευτές οι μεγάλες χώρες και με λιγότερους μικροί. Και δεν έχουμε όλοι τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Μα είναι προφανές αυτό. Είναι θέμα πληθυσμού, Πόπη. Γιατί είναι προφανές το θέμα πληθυσμού. Είναι σαν να μου λες. Σε μια ίση Ευρώπη δεν πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα ψήφου. Φυσικά έχουν όλοι οι πολίτες ίσα δικαιώματα ψήφου και έχουν την ίδια αναλογία εκπροσώπηση. Γιατί αν η Ελλάδα θα διαφωνεί σε κάτι, δηλαδή τι θα πει με τους 20 κάτι βουλευτές που έχουμε. Πώς έχουμε εμείς, 20-21. Κοίταξε να δεις. Ας μην το βλέπουμε τόσο λαϊκίστικα. Υπάρχουν τόσα πολλά επίπεδα λήψης αποφάσεων. Πόσο μ' αρέσει, Μωρεγάνο, η εύκολη απάντηση. Μη λαϊκίζεις. Δεν θα λαϊκίσω. Αλλά είναι οι τελευταίες εκπομπές και είπα να εκφράσω 5 προβληματισμούς. Μήπως θέλω να κάνεις και μια εξτρά εκπομπή τη Δευτέρα. Εγώ λέω σκέψου το. Εγώ τη Δευτέρα θα είμαι αλλού. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανούλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κλείνουμε την Παρασκευή. Δευτέρα, δηλαδή διακοπές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αν ήταν στο Βήμα, είπε ο Γιούγκερ, η Μέρκελ, ή αν ήταν ο Μακρόν, θα σας ήταν όλοι κάτω. Δίκιο έχει. Εδώ ακούμε Μακρόν και καθόμαστε όλοι προσοχή και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Έχουμε βγάλει το σύριαλ ο Μακρόν σε νέες περιπέτειες, ακόμη καλά-καλά δεν το γνωρίσαμε, αλλά δίνει και αυτό υλικό, ρε παιδιά, δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή τώρα πήγε σε υποβρύχιο. Σε υποβρύχιο δεν πήγε, Μαρία. Σε υποβρύχιο, ο Πόπη, καλή σου μέρα. Τι κρεμάστηκε. Τι είναι αυτό τώρα, συμβολισμοί σε λαούς που υποφέρουν. Τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, ορίστε, δεν σ' άκουσα από πει. Λέω, τον βλέπουμε και κρεμασμένο με σκηνή να κατεβαίνει, να ανεβαίνει το υποβρύχιο. Βλέπουμε. Ναι, δηλαδή, σημειολογικά σε λαούς που υποφέρουν, κρεμιέται ο ηγέτης. Στα ελληνικά με ελικόπτερο, όπως η κομάντος του πολεμικού ναυτικού και φορώντας στολίβα τραχανθρώπου. Εδώ τον βλέπουμε μέσα στο υποβρύχιο. Μια εικόνα συνήθιση θα πρέπει να πούμε για Γάλλο Πρόεδρο. Εδώ και πάλι τον βλέπουμε την ώρα που πηγαίνει κάτω στο υποβρύχιο. Το υποβρύχιο να πούμε ότι βρίσκεται 300 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές. Και ο Μακρόν, αφού κατέβηκε μέσα σε αυτό, στη συνέχεια φόρεσε τη στολή που φορούν τα πληρώματα των υποβρυχίων, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, με γραμμένο το όνομά του και απευθύνθηκε στα 110 μέλη του πληρώματος, ξεκινώντας πως τους μιλά ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Να πούμε ότι ο Μακρόν έμεινε εκεί 4 ώρες, γευμάτισε, επισκέφθηκε όλους τους χώρους, ενώ παρακολούθησε και μία προσομοίωση εκτόξευσης πυρηνικών πυράβλων, Πόπη. Μάλιστα. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Δεν μου λες για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, δεν είπε κουβέντα. Κουβέντα δεν είπε. Κουβέντα. Βασικά, χθες ήταν η μέρα του υποβρυχίου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν και μου λες, σημειολογικά αναλύθηκε λίγο η εικόνα που δώσε προς τα έξω. Κρεμασμένος ο Γάλλος πρόεδρος και μπαίνει σε υποβρύχιο. Ξέρετε τι κάνει το υποβρύχιο. Φεύγει κάτω από το νερό. Τύπου βυθίζεται σε εισαγωγικά. Έλα, Μαρία. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ από χθες το βράδυ που ο ίδιος ο Μακρόν τουίταρε αυτή τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα. Όλοι λένε ότι του αρέσει πάρα πολύ να δείχνει τον δυναμικό, την δυναμική πλευρά του χαρακτήρα του, Πόπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να δούμε τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης και όχι μόνο του κόσμου. Στην διάσκεψη των G20 θα πάμε με τη Δέσποινα Μανδελενάκη να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς. Εκεί αναμένεται να συναντηθούν οι ηγέτες των 20 ισχυρότεροι ηγέτες του κόσμου. Να σας πω ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια όπως φαίνεται και στα πλάνα μας. 19.000 αστυνομικοί θα έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Γερμανία. Στη διάθεση των αρχών βρίσκονται 28 ελικόπτερα, 185 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, 70 άλογα και 3.000 οχήματα και αρκετά πλοιάρια. Φοβούνται πάρα πολύ διότι προετοιμάζονται πάνω από 30 διαδηλώσεις κατά της συγκέντρωσης, κατά της συνόδου των G20 στο Αμβούργο. Θυμίζει αστακό το Αμβούργο για τη σύνοδο των G20. Θα υπάρχουν 4.800 δημοσιογράφοι από 65 χώρες και φυσικά οι ισχυροί ηγέτες. Την ίδια ώρα να σας πω ότι η Γερμανία ανησυχεί πάρα πολύ. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Εσωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από ισλαμιστές εξτρεμιστές στη Γερμανία. Θεωρούνται περίπου 680 εξτρεμιστές πιθανός κίνδυνος για επίθεση στη Γερμανία και μάλιστα είχε
είχε συλληφθεί και ένας Γερμανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση κατά τη διάρκεια της συνόδου. Κατέσχισαν μεγάλο αριθμό όπλων οι γερμανικές αρχές και άγνωστες χημικές ουσίες από το σπίτι και τον γκαράζ του. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, την παρουσία της Τουρκίας, μέσα στο πλαίσιο των διαδηλώσεων υπήρχε και ένα πάνο, το οποίο τοποθετήθηκε, είχε τις φωτογραφίες μάλλον του Ερντογάν, του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σαουδάραβα βασιλιά Σαλμάν, και έγραφε: «Θέλετε να κερδίσετε αυτό το αυτοκίνητο, τότε σκοτώστε το δικτάτορα». Αυτό έκανε έξαλλη την Τουρκία. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με διπλωματική ανακοίνωση όλη αυτή την κατάσταση και εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για αυτό που έκανε η συγκεκριμένη καλλιτεχνική να ομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Πέρασαν 40 μέρες από το θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και έχουμε σε εξέλιξη μνημόσυνο αυτή την ώρα. Στον Κώστα Καζακόπουλο θα πάμε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπόπιε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, χωροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου, με τον οποίο είχε και προσωπική σχέση ο πρώην Πρωθυπουργός, καθότι κατάγεται και ο Πατριάρχης από τα Χανιά. Ο ναός ήταν κατάμεστος, υπήρχαν δεκάδες βουλευτές, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος και πολλοί κόσμος που ήρθε εδώ για το μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα καλωσορίσω κοντά μας τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο που είναι εδώ στο τραπέζι της εκπομπής. Ιορδάνη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Μέγκα και βραδινή. Γιώργος Κουδαλάκης από Real και από Blue Sky. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Και να ξεκινήσω λίγο να μου σχολιάσεις πώς άκουσες το Μητσοτάκη χθες. Έδωσε συνέντευξη εδώ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στη Μάρα Ζαχαρέα. Πώς τον άκουσες αυτά που είπε, τι κράτησες δηλαδή ως. Καλά, η είδηση ήταν ότι θα επιμείνει στο αίτημα για την προανακριτική επιτροπή. Για την εξεταστική επιτροπή. Νομίζω ότι μπορείς να πάρεις ένα πολιτικό μήνυμα από αυτό, το οποίο έχει να κάνει με την διατήρηση μιας κάποιας έντασης. Φαντάζομαι ότι θα φέρεις αρκετά δύσκολη θέση για την κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα απαντήσει ένα δεύτερο όχι. Αν δηλαδή αρκεί το πρώτο επιχείρημα που ακούσαμε στη Βουλή από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι η ιστορία είναι στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και άρα δεν. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Για πάμε να το δούμε. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να μελετηθεί και να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Όποιος θέλει. Όλες οι πτυχές. Όλες οι πτυχές προφανώς να κάνουν μια εξεταστική. Και το τι έχει γίνει όλες, με τον Ουρουάν δηλαδή. Όλες οι πτυχές. Όχι μόνο το σχέδιο του κυρίου Καμένου. Όλα στο φως. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος που θέλουν να μάθουμε την αλήθεια θα συμφωνήσουν στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Από εκεί και πέρα, η δικαιολογία του κ. Τσίπρα χθες στη Βουλή, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική επειδή η υπόθεση είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη, δεν στέκει, κυρία Ζαχαρέα, διότι όλες οι εξεταστικές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη για την υγεία, η υπόθεση είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα μπορεί η Βουλή να ερευνά μια υπόθεση, χωρίς να παρεμβαίνει στη δικαστική έρευνα. Το επιχείρημα λοιπόν αυτό δεν στέκει. Ότι η καθυστέρηση έχει κόστος, διότι το βιώνουν οι πολίτες και διότι φτάσαμε στο σημείο να δεσμευθούμε σε μια σειρά από μέτρα για το 2019 και το 2020, τα οποία πριν από ένα χρόνο κανείς δεν μας ζητούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν μιλάμε για τέταρτο μνημόνιο, αυτό ακριβώς εννοούμε. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν σήμερα ότι το τίμημα για την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης είναι η περικοπή του αφορολόγητου, είναι η μείωση των συντάξεων, είναι η περικοπή επιδομάτων και είναι και περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. Αυτά τα συμφώνησε ήδη η κυβέρνηση και θα υλοποιηθούν από το 2019 και μετά. Μάλιστα, πάρω το πρώτο σχόλιο τώρα από σένα, Ιορδάνη. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βρει την αχιλλέο πτέρνα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και γι' αυτό θα επιμείνει μέχρι το τέλος. Αυτή η ιστορία τώρα ξεκινάει και να ξέρουμε ότι θα φτάσει και μέχρι το φθινόπωρο. Δηλαδή δεν θα σταματήσει εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, αν η κυβέρνηση δεχτεί ή όχι την Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία θα σηκώσει το θέμα του κ. Καμένου. Γιατί βλέπει ότι ο κ. Καμένος δεν δίνει πιστικές απαντήσεις. Και αυτό φάνηκε και στη συζήτηση στη Βουλή. Κατάλληλα, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι ξεκινάει και προθερμαίνει λίγο το έδαφος για το φθινόπωρο. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε στα μπάνια του λαού, έτσι. Θα κάνουμε δηλαδή μια κοιλιά τώρα το καλοκαίρι, θα πέσουν λίγο οι τόνοι και μετά από φθινόπωρο τι θα μας έρθει. Δηλαδή, έχουμε μια αλλαγή γραμμής. Τι έρχεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φεύγουμε από το διαρκές αίτημα για εκλογές ως εκλογές. Παραμένει το αίτημα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι μετά από 2 χρόνια, δεν μπορεί να είναι η λόγχη το αίτημα για εκλογές διαρκώς. Έχει κουραστεί και ο κόσμος. Από ό,τι φαίνεται, πάει να κάνει μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι οξία, αλλά όπως είπε και ο Ιορδάνης, θα βρίσκει μια χαραμάδα και θα χτυπάει εκεί.
Αν είναι τώρα η Αχίλλειος πτέρνα ή δεν είναι, ο καιρός θα το δείξει, ας πούμε. Επίσης θέλω να πω ότι ο κύριος Καμένος καλό θα είναι να πάρει το βιντεάκι που παίξατε από λίγο με τον Μακρόν. Να του δώσουμε ιδέες, λες. Ποιος προσπαθεί να μοιάσει ποιον, ο Μακρόν το Καμένο. Κοίτας, προφανώς ο Καμένος είναι πολύ παλιός σε αυτά. Να σου πω όμως, ο Καμένος πετάει. Γιατί το έχει τερματίσει. Πετάει κιόλας, ο Μακρόν πετάει. Γιατί τα υποβρύχια που έκανε την κατάδυση. Την κατάδυση δεν μένω, έτσι. Ας πάρει το βιντεάκι, μπορεί να το πανηγυρίσει. Είχαμε εμείς τον Παπανδρέου πρώτο να ανοίγει τον δρόμο. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Ήταν όμως σε πιο active πράγματα, δηλαδή θυμάσαι τώρα. Πιο πράσινη ενέργεια. Κανό. Θυμάσαι που έκανε. Ναι. Τι πέρασε, πέτσε, ίδρες. Ναι, ναι. Έχετε αδικήσει κατάφερα τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Ο άνθρωπος ό,τι έκανε είχε μία σημειολογία. Βέβαια, σου έλεγε από τότε θα τραβήξουν κουπί άγριο σε δύσκολες θάλασσες. Έχεις δίκιο, σε διάβασα. Μετά το καλοκαίρι τι θα γίνει, παιδιά. Μετά, λίγο πριν τις γερμανικές εκλογές. Θα επιστρέψουμε δηλαδή πίσω από τις διακοπές όσοι καταφέρουν να φύγουν και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τι. Πρώτα θα τους περιμένουν όλοι οι φόροι προς το τέλος της χρονιάς. Αλλά τώρα οι φόροι ξεκίνησαν και. Προοπτικές πολιτικές όμως τι θα υπάρξουν. Κοίταξε, θα προωθούμε μπροστά στην τρίτη αξιολόγηση που θα έρθουν αυτοί πολύ ωραίοι και μαυρισμένοι από τα μπάνια για να πούνε τι θα γίνει στο δημόσιο. Mm-hmm. Θα γίνει με τις περικοπές στο δημόσιο, να δικαιολογήσουν πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι που λέει η κυβέρνηση ότι θα και πάρει. Και θα έχει αρχίσει και το survivor, θα τραβάει την προσοχή. Ας θα αρχίσει πότε, το Φεβρουάριο. Έλα, το προλάρουμε λίγο. Το Φεβρουάριο μάλλον θα ξεκινήσει. Περίπου περιπτώσει τότε θα έχει βγει και η γερμανική κυβέρνηση. Ναι. Και θεωρώ ότι μόνο με αυτή την, ας πούμε, αυτό είναι ένα ορόσημο, στο οποίο θα μπορούμε να κάνουμε ταμείο και η Ιορδάνης και εγώ και τα λοιπά, για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί σκέψου το ενδεχόμενο, απέναντι μας να έχουμε μια κυβέρνηση που θα ξανά έχει υπουργό οικονομικών το Σόιμπλε και ο εταίρος θα είναι φιλελεύθερη. Λέω το ακραίο ενδεχόμενο που, αλλά θα λένε Brexit, Brexit, καλημέρα Brexit, καληνύχτα Brexit. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, θυμάστε τι έγινε σας σήμερα πριν από 2 χρόνια. Απολύτως. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε καθόλου το σαν σήμερα. Μισό. Θυμάστε εσείς στο σπίτι τι έγινε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια. Μην γυρίστε στο Facebook τώρα τι είναι σαν σήμερα κλπ. Εμείς οι δημοσιογράφοι το θυμόμαστε διότι έχουμε κάτι τέτοιο alert στον υπολογιστή μας. Θυμάσαι. Δημοψήφισμα. Ωραίες μέρες, ωραίες μέρες ζούσαμε τότε. Είναι 2 χρόνια από το 60. Κοιτιόμαστε με κλειστές τράπεζες. Ωραία ήταν. Κοίτα, οι τράπεζες είχαν κλείσει πριν, θέλω να θυμίσω. Ναι, είχαν κλείσει πριν. Ότι πήγαμε να ψηφίσουμε με τις τράπεζες κλειστές. Πάλι καλά που δεν έκλεισε η χώρα ολόκληρη μετά, να λέμε. Με ένα ερώτημα σχεδόν ομιχλώδες ή τέλος πάντων σίγουρα όχι ένα ερώτημα δημοψηφίσματος που το ναι και το όχι θα μπορούσε να μείνει ως ναι και όχι και όχι να το ερμηνεύει κάποιος. Και βεβαίως με ένα 61,3, δηλαδή σχεδόν 60%. Τα πανηγύρια στο Σύνταγμα. Να λέει όχι. Τα πανηγύρια έχει, στο Σύνταγμα. Το πανηγύρια έχει χωρίσει στο Σύνταγμα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτές τις μέρες αυτός ο Νοτιοκορεάτης, ο σύμβουλος που είχε ο Βαρουφάκης, έχει βγει στην Ιταλία τώρα παρακαλώ. Έχει πει ότι πάει τότε έχει πάει στην Ιταλία. Έχει πάει στην Ιταλία. Έχει πάει ακριβώς επειδή φουσκώνει εκεί το θέμα. Τον έχει πάρει ο Πέπε Γκρίλο. Ξέρεις, με τα σενάρια του. Μάλιστα. Και αυτό που του συμβουλεύει, είναι τώρα πήγαμε στο Ιταλία exit. Mm-hmm. Ότι μάλιστα. Δηλαδή εκεί σκέφτονται μήπως είναι καλύτερα να βγουν από το ευρώ παρά να κάνουν το σενάριο που λένε για τις Ιταλικές τράπεζες. Έλεγε λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι τότε με το Βαρουφάκι το 10% των μισθών του δημοσίων υπαλλήλων θα το δίνανε σε παράλληλο νόμισμα. Αυτό ήταν το σχέδιο. Mm-hmm. Το αποκάλυψε κανονικά. Μιλούσε σε μια εκδήλωση, δεν ξέρω αν το άκουσες. Ήταν το αρχικό κομμάτι. Δηλαδή το 10% να δίνονταν σαν κουπόνια σύντησης ένα πράγμα. Για όχι σύντησης, για να πληρώνεις την εφορία. Σαν τα κουπόνια σύντησης για να πληρώνεις οφειλές προς το δημόσιο. Ναι. Αλλά εφόσον αυτό το πράγμα περπατούσε. Θα πήγαινε και παρακάτω. Πιο πολύ. Αυτό βέβαια είναι το πλάνο. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Πρέπει να σου πω ότι θεωρώ τελείως απαράδεκτο ότι η χώρα μας, έχοντας διαπιστώσει επί χρόνια ότι υπάρχει σχέδιο για τον Brexit, όχι από εμάς, αλλά από το Σόιμπλε, δεν έχει πλάν B. Και ότι ενοχικά συμφωνώ το κουβεντιάζει απόλυτα, πάντα. Συμφωνώ απόλυτα το με τον Καζαλάκη. Ενοχικά. Απόλυτα συμφωνώ. Θα έπρεπε να έχουμε δεύτερο όχι, σχέδιο, όχι δηλαδή, σχέδιο B, για έξοδο. Και C και D και E και F και G. Όχι, δεν τα είναι, πάντα. Δεν είναι μόνο σχέδιο εξόδου. Για έξοδο από το ευρώ. Δεν είναι δικό σου το σχέδιο μόνο, ξαναλέω. Όταν έχεις, θα σου θυμίσω, εσύ ήσουν ίσως ο κορυφαίος ρεπόρτερ στο ΠΑΣΟΚ. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά το Βενιζέλο. Όταν ο Βενιζέλος αποκάλυψε ότι του πρότεινε πάρε 50 δις, ο Σόιμπλε και φύγε. Ναι, αλλά δεν έκανε σχέδιο εσύ για να φύγεις. Δεν κάνεις εσύ μια προετοιμασία. Δεν πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Τι είναι αυτά τώρα.
Σχέδιο είναι... γιατί, για να φύγεις από το ευρώ. Οτιδήποτε. Να το υπάρχει απόφαση να για να φύγει διώξουνε. Η χώρα από το ευρώ. Να σε διώξουν, να φύγεις, να κατέβουν εξωγήινοι εδώ ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα να έχεις εναλλακτικό σχέδιο. Το θέμα είναι ότι θέλαμε να φύγουμε. Η απάντηση είναι θέλαμε να φύγουμε. Περίμενε. Μα θέλαμε να φύγουμε. Εάν θέλαμε να φύγουμε, θα έλαμε. Ιορδάνη, λέμε άλλο πράγμα. 61% ίδιο πράγμα. Δεν εξετάζουμε το αν θέλαμε ή όχι να φύγουμε. Δεν εξετάζουμε αυτό. Ποπή μου. Μένουμε στο αν υπάρχει ανάγκη να συγκροτηθεί μία ομάδα για να καταστρώσει σχέδια ναι, για διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να μας κάτσουν στο κεφάλι μας. Είτε από επιλογή, είτε από ανάγκη. Αν λοιπόν συμβεί κάτι στη ζωή μας, έχουμε ένα σχέδιο εναλλακτικό. Αυτό είναι το ιδεατό που λες. Εσύ θέλεις να μου κάνεις μείωση μισθού. Θέλεις να μου κάνεις μείωση μισθού. Και μου λες, μήπως έχεις ένα σχέδιο Β, πώς θα περάσεις με το μισό σου μισθό. Και σου λέω, φίλε μου, δεν θέλω να μου κάνεις μείωση μισθού. Καταλαβαίνεις. Mm. Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, επί Βαρουφάκη. Ανεπίκειται η μείωση μισθού. Τι κάνουμε, κάνουμε τους αφελείς τώρα. Προετοιμάζανε την έξοδο από το ευρώ, γι' αυτό κάνανε το δημοψήφισμα. Και νομίζω, ότι και η δικιά σου επιχειρηματολογία σε αυτό συνενεί. Δηλαδή, να συζητάμε για κάτι που στη Γερμανία είναι λογικό, το οποιοδήποτε το σχέδιο Β, στη Γερμανία είναι λογικό, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι. Τι είναι λογικό, αυτό, το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Μια σοβαρή χώρα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Και για το σεισμό προετοιμάζεσαι. Δεν καταλαβαίνω από τη στιγμή που η μισή Ευρωπαίοι θέλουν να μας βγάλουν έξω. Εμείς συζητάμε ενεργικά για το σχέδιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σχέδιο για τέτοια περίπτωση. Αν η Ιταλία, όπως είπες πριν από λίγο, αποφασίσει να κουνήσει το μαντίλι, να φύγει και αρχίσει το ξύλωμα αυτού του πουλόπερ. Στους ψεκασμένους της Ιταλίας υπάρχει. Βρε παιδί μου, όπου θέλεις. Και τα λοιπά. Όπου θες, εγώ σου βάζω υποθετικό σενάριο. Έχουμε κανένα σχέδιο Β σαν χώρα. Ή θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα λέμε και τώρα τι κάνουμε, ρε παιδιά. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα λέμε και τώρα αν τι μας οδηγήσουν εννοείς εκτός ευρώ. Αν μας οδηγήσουν επειδή μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό μας. Μα η ιστορία του ευρώ και τώρα θα. Εντάξει, και τελευταία δηλαδή, εκπομπή. Μας έχεις κάνει και δίδυμο τώρα να τσακωθούμε, δεν λέει. Με συγχωρείτε, θα φύγουμε από το ευρώ αναγκαστικά. Θα φύγουμε από εδώ και θα τον πατήσω για να φύγουμε από το ευρώ αναγκαστικά. Η Κερσελή αποχώρησε, δεν έλεγε ο Σόιμπλε. Να σας δώσουμε και 100 δισεκατομμύρια να φύγετε. Αυτό δεν έλεγε. Δεν θέλουμε, ρε φίλε, να φύγουμε. Στην Ευρώπη. Κύριε, δεν συζητάνε μόνο οι ψεκασμένοι. Δεν συζητάνε μόνο κύριε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία η βοήθεια του κοινού θα πάρω. Παρακαλώ, τη βοήθεια των καλεσμένων θα πάρω. Λοιπόν, καλές διακοπές. Πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και καλό καλοκαίρι εύχομαι στον καθένα μας. Καλές διακοπές. Να είμαστε καλά, να έχουμε καλά την υγεία μας πρώτα απ' όλα και όλα τα άλλα φτιάχνονται. Αλλά θα σας χαιρετήσω, διότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είναι κοντά μας ο κύριος Βασιλιάδης. Ο υφυπουργός αθλητισμού, ο οποίος θα έρθει κοντά μας να μας πει τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής, τι θα κάνει μετά το καλοκαίρι. Δεν ξέρω από 5-0 για σου. Δεν άκουγε στείλει ο Κυριάκος προχθές στη Βουλή. Α, το 5-0 αυτό. Πήγε το μυαλό μου στο αθλητισμό και λέω έφαγε κανείς 5 γκολ. Α, το 5-0 αυτό εντάξει, είναι το μόνο εύκολο. Εγώ θα το ρωτήσω επίσης τι πρόκειται να κάνει με τις περιουσίες που έχει το Υπουργείο στη διάθεσή του και που κάθονται εκεί, τώρα τις αλλάζει. Για να δούμε πώς θα τις αλλάξει και πώς θα τις διαθέσει στον κόσμο. Και βεβαίως να του μεταφέρουμε και τις δικές σας ερωτήσεις στα social media τις περιμένουμε για να τις απευθύνω στον κύριο Βασιλιάδη που θα είναι κοντά μας μετά τις διαφημίσεις. Γεια σας, ευχαριστώ. Σήμερα σας δίνουμε και ένα τηλέφωνο για να καταλάβετε τι ωραίοι τύποι είμαστε. Το iPhone 7 σας δίνουμε σε 128 γίγκα μάλιστα. Μέσω κλήρωσης, τηλεφωνήστε, διεκδικήστε το στο 14647. Πάμε σε διάλειμμα τρέχοντας και επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Δείτε τι σας δίνουμε σήμερα. Ένα καταπληκτικό iPhone 7 128 GB. Δικό σας ασημένιο χρώμα. Σήμερα κάνουμε το μεσημέρι την κλήρωση. Οπότε όσοι θέλετε, τηλεφωνήστε ή στείλετε SMS στο 14647 και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε με τη Δέσποινα Μαρδελενάκη. Καινούργιες εικόνες που ήρθαν από τη Βόρεια Κορέα, από την εκτόξευση του διπυρωτικού πυράβλου, Δέσποινα. Ακριβώς πριν από λίγο δημοσιεύθηκαν αυτές οι εικόνες από τη Βόρεια Κορέα. Α, είναι τα πρώτα πλάνα. Είναι τα πρώτα πλάνα. Μέχρι τώρα έχουμε φωτογραφίες. Τον Κιμ Γιονγκ να κοιτάει τον ουρανό. Ακριβώς. Συνήθως έτσι κάνει η Βόρειος Κορέα. Πρώτα δίνει τις φωτογραφίες και στη συνέχεια την επόμενη μέρα δίνει και τα πλάνα από τις εκτοξεύσεις. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τον διπυρωτικό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύθηκε, να μεταφέρεται στο σημείο της Βόρειας Κορέας από όπου έφυγε, από όπου έγινε η εκτόξευση. Θα δούμε και την εκτόξευση σε λίγο. Είναι ο πύραυλος αυτός, όπου όπως υποστηρίζει η Βόρειος Κορέα, έχει ένα εύρος 7.000 χιλιόμετρων και μπορεί να χτυπήσει ακόμα
και την Αλάσκα. Βέβαια, πυρηνική κεφαλή, από όσο λένε οι πληροφορίες, ακόμα δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει η Βόρειος Κορέα για να ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Βάλε και το ευτυχώς με κεφαλαία γράμματα 500 θαυμαστικά και όλα τα σημεία στήξης από δίπλα. Ακριβώς. Όμως έχει ένα. Θέλει να το ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, κάνει προσπάθειες και εδώ είναι η αντίστροφη μέτρηση. Όπως βλέπουμε και στους δέκτες μας. Πώς το είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, είτε θα στέλνω και άλλα τέτοια δώρα. Δώρα για την 4η Ιουλίου, που ήταν χθες. Ήταν το δώρο του Τραμπ, για τον Τραμπ αυτό, για την Αμερική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Και να και η εκτόξευση λοιπόν του πυράβλου. Από όλες τις πλευρές έχουν καλύψει όλες τις πτυχές της εκτόξευσης οι Βορειοκορεάτες. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Αυτές λοιπόν ήταν οι εικόνες από την Βόρεια Κορέα. Πάμε στην Βενεζουέλα τώρα να δούμε. Και πάλι είχαμε αυτές τις γνωστές διαδηλώσεις που εδώ και τρεις μήνες βρίσκονται στο Καράκα, γίνονται στο Καράκα. Βέβαια πιο μικρές, γιατί ήταν μικρές οι αιστείες των διαδηλωτών, των αντικυβερνητικών, κυρίως νέα παιδιά. Να θυμίσουμε ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάρα πολλοί άλλοι εκατοντάδες βρίσκονται στις φυλακές και έχουν τραυματιστεί. Και να πάμε και στην Κίνα, που εκεί πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες που βλέπουμε από την πλημμυρισμένη κεντρική Κίνα. Έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός. Το ύψος του νερού, να σας πω, έφτασε τα 39 μέτρα. Υπάρχουν εικόνες πραγματικά. Ναι, πολλοί νεκροί και τραυματίες. Και χιλιάδες εκτοπισμένοι βέβαια. Και κοιτάξτε και αυτή την εικόνα, είναι χαρακτηριστική ενός ανθρώπου που έχει παγιδευτεί στον καράζ. Έχει υψωθεί πολύ το νερό και προσπαθούν με όποιο τρόπο. Κοιτάξτε εδώ πώς παλεύει ο άνθρωπος, από πού κρατιέται. Κάνουν προσπάθειες να τον βγάλουν, προτάσσοντάς του τον ημάντα ενός πυροσβεστήρα. Επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Θα σας πάμε μέχρι την Πάτρα. Θα σας δείξουμε ολονύκτιες ουρές για παιδικούς σταθμούς. Τι περίμεναν οι άνθρωποι που θα δούμε, Κατερίνα Τσαμούρη, στην ουρά, και μάλιστα όλο το βράδυ προκειμένου να πάρουν σειρά. Πόπι, απίστευτο Γολγοθά βίωσαν οι γονείς δικαιούχοι βάουτσερ για να γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς. Βλέπεις εδώ πλάνα από τις απίστευτες ουρές που δημιουργήθηκαν χθες ήδη από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια όλης της χθεσινής νύχτας έξω από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα γραφεία του κοινωνικού τομέα των Δήμων. Τι ακριβώς έγινε τώρα? Δημιουργήθηκε μία άτυπη σειρά προτεραιότητας. Πήραν οι γονείς το στυλό στο χέρι και άρχισαν να γράφουν στο χέρι τους νούμεράκια και περιμέναν υπομονετικά μέχρι τις 7 το πρωί που άνοιγαν τα γραφεία του Δήμου για να γράψουν τα παιδιά τους, να πάρουν τις βεβαίως και να γράψουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς σταθμούς. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε από τη στιγμή που ο ΕΤΑ, το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολούμενων, είχε εκδώσει ούτως ή άλλως τα αποτελέσματα των δικαιούχων. Σύμφωνα λοιπόν με τους γονείς, όλο αυτό συνέβη επειδή ο ΕΤΑ ναι μεν εξέδωσε τα αποτελέσματα των δικαιούχων, αλλά πέταξε τον μπαλάκι στους Δήμους για να κάνουν εκείνη την αξιολόγηση. Όπως όμως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, οι Δήμοι έχουν μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό και είπαν ότι δεν θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα άτομα. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Ελάτε με σειρά προτεραιότητας. Πήγαν λοιπόν και οι γονείς που έχουν και την αγωνία τους για να γράψουν τα παιδιά τους, οι δικαιούχοι των βάουτσερ. Είμαστε εκπαιδευμένοι και χρόνια ολόκληρα στο να δημιουργούμε μόνοι μας ένα συντονισμό, διότι μηχάνημα, μηχανογράφηση και οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη χώρα, τσουκ, ακριβώς, χαρτάκια, νουμεράκια και ο καθένας στη σειρά. Και πέρασαν την ταλαιπωρία αυτή. Και πέρασαν όλη αυτή την ταλαιπωρία μέχρι τις 7 το πρωί που ανοίξαν τα γραφεία απόψε. Να σε καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως με αυτό το θέμα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούδιο. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο σας στοίχημα, κύριε Βασιλιάδη, για την επόμενη μέρα. Πώς δηλαδή θα καταφέρετε, αφού κλείσατε αξιολογήσεις, περάσατε τέλος πάντων σε ένα καινούριο κεφάλαιο, πώς θα καταφέρετε να κάνετε και τη ζωή του κόσμου όσο το δυνατόν πιο άνετη? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτός είναι ένας από τους τομείς για τους οποίους εν πολλής θα κριθεί και η κυβέρνηση στο τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι οι εικόνες αυτές γενικά αδικούν και την προσπάθεια και οι δημοτικές αρχές ενδεχόμενα να αδικούν και την προσπάθεια και της κυβέρνησης και των ιδίων. Ειδικά στον τομέα των παιδικών σταθμών έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι θέσεις στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Όπως και οι ενδιαφερόμενοι που πλέον ξέρουν ότι υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα για να βρίσκουν τα παιδιά τους. Και σκοπός, και είναι και μέσα στη συμφωνία, μέσα σε αυτά που συμφωνήσαμε με τα μέτρα και τα αντίμετρα, είναι μέχρι το 2020 να έχουν αυξηθεί και οι θέσεις σε 140.000. Επί της ουσίας να καλύπτει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού που χρειάζεται να χρησιμοποιεί τις δομές αυτές.
Άρα λοιπόν, προφανώς υπήρξε εδώ πέρα ένα έλλειμμα συντονισμού με τον αντίστοιχο Δήμο, δεν γνωρίζω ακριβώς ότι συνέβη. Στόχος είναι σε μια τριετία από τώρα να είναι όλα μας τα παιδιά στις δομές. Ναι. Και να μην υπάρχει ζήτημα. Και όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται στη δημόσια εκπαίδευση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει μόνο με τους παιδικούς σταθμούς και που, όπως λέτε, τα αντιμετωπίζετε. Ένα άλλο θέμα που είναι τεράστιο είναι η ζωή, η καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα του πολίτη, που και περικοπές έχει υποστεί και καινούριες θα του έρθουν στο μέλλον, αλλά και αντιμέτωπος με κατασχέσεις σε ταμεία, από ταμεία και εφορίες, είναι στην καθημερινότητά του. Τα στοιχεία, κύριε Βασιλιάδη, για το μακρύ χέρι της εφορίας στους λογαριασμούς μας είναι μαύρα, είναι απίστευτα. Τι θα κάνετε με αυτό, πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα, η γέννη καθημερινότητα, αφορά παρεμβάσεις που γίνονται ήδη και τα επόμενα χρόνια θα γίνουν μεγαλύτερη ένταση στα σχολιά μας, στα νοσοκομεία μας, στους τομείς δηλαδή που η χώρα έπασχε και κυρίως στα μνημονιακά χρόνια δείχνει μεγαλύτερη επίθεση. Σας θυμίζω, και είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 2 εκατομμύρια άνεργοι και ανασφαλιστοί έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Γίνανε προσλήψεις και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να λύσουμε την υποστελέχωση των νοσοκομείων, που είναι μια πραγματικότητα. Τα νοσοκομεία από τα οποία, για να μιλήσουμε λίγο για την αντιπολίτευση, θα κάνει εξοικονόμηση πόρων η αντιπολίτευση, αν ποτέ, που ποτέ δεν θα βρεθεί, φοβάμαι, με αυτό το πρόγραμμα στην κυβέρνηση. Όχι φοβάμαι, ελπίζω και είμαι σίγουρος. Διορθώνω. Από εκεί και μετά, με τις κατασχέσεις, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, αλλά είναι σαφές ότι το κράτος θα πρέπει και έπρεπε για χρόνια να έχει δημιουργήσει τις δομές αυτές που θα διεκδικεί τα οφειλόμενα. Εάν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια μια τέτοια πολιτική και μια σοβαρή διαχείριση. Τις δομές διεκδίκησης οφειλόμενων, δηλαδή. Εάν υπήρχαν οι δομές αυτές που υπάρχουν, υπήρχε η Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μπορούσε το κράτος όλα αυτά τα χρόνια να κυνηγήσει τους κακοπληρωτές, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που την πληρώνουν όλοι. Μεγάλη και μικρή. Να ξεκαθαρίσει δηλαδή τις λίστες, λέτε. Δυστυχώς η μεγαλύτερη και τις λίστες και να κυνηγήσει τα χρωστούμενα. Τα χρωστούμενα υπήρχαν διαχρονικά προς το ελληνικό δημόσιο. Απλά το ελληνικό δημόσιο δεν ασκούσε συστηματικά τα δικαιώματά του. Εσείς αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διοικηθούν αυτά τα προβλήματα. Εσείς γιατί δεν καταφέρατε να, αυτά τα 90 δις νομίζω είναι τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το κράτος, να δείτε τις λίστες και να ξεκαθαρίσετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν υπάρχουν δις, ζωή πια για να σας πληρώσουν, τα 90 ποιοι είναι οι κακοπληρωτές και ποιοι είναι πραγματικά σε ανάγκη. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Και τα 90 δις είναι μια μαγική εικόνα. Είναι τα πρόστιμα που μπαίνουν κάθε μήνα και αυξάνονται. Υπάρχει ένα ποσοστό που είναι προϋπολογισμένο επί τους ουσίας για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτά βγαίνουν με βάση αλγορίθμους και νούμερα. Αλλά εν πωλής είναι μια μαγική εικόνα. Γίνεται μια προσπάθεια. Δεν γίνεται, εσείς να το εξορθολογήσετε αυτό. Είναι τόσο δύσκολο. Προσέξτε. Καταφέραμε πέρσι τέτοιο καιρό, όχι μάλλον πριν από 7-8 μήνες, να βάλουμε σε ισχύ το σύστημα της αυτόματης διασταύρωσης στοιχείων. Κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν για 40 χρόνια. Προσέξτε, καλούμαστε σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς σπόρους, μέσα σε 2 χρόνια να λύσουμε προβλήματα που δεν είχαν λυθεί στον τόπο εδώ και 40. Δεν λέω ότι είναι όλα καλώς καμωμένα, αλλά προφανώς, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί, γίνονται πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Προφανώς τα προβλήματα είναι σωρευμένα. Προφανώς η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για αυτά τα προβλήματα και προφανώς ερχόμαστε και λουζόμαστε. Μας έρχεται ο λογαριασμός των προηγουμένων. Αυτό το ξέρουμε, το αποδεχόμαστε και είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και συμφωνείτε σε αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι Κυριακές, το άνοιγμα των Κυριακών, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να πάρετε και τη δόση, 1 από τα 3, είναι κάτι που 7 χρόνια το πολεμάμε και εσείς συμφωνήσατε ότι θα το κάνετε. Θα το κάνετε τελικά? Υπό όρους, υπό προϋποθέσεις, σε συγκεκριμένες περιοχές και νομίζω ότι σε συγκεκριμένες περιοχές ενδέχεται να είναι και λογικό. Γενικά, από την πλευρά των δανειστών υπάρχει ένας παραλογισμός ως προς εργασιακές σχέσεις και δεδομένων των εργασιακών σχέσεων. Δίνουμε συνεχώς μάχες. Έχουμε κατορθώσει με το τέλος των μνημονίων να επανέλθουν και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι ένας αγώνας που δίνεται συνεχώς. Γιατί για μας δεν έχει σημασία μόνο να πετύχουμε στα νούμερα στους αριθμούς. Αυτά καλά πάνε. Ας κρύβεται εντέχνος, πάνε καλά. Το θέμα είναι να ευημερήσουν και οι άνθρωποι. Και κυρίως να έρθει μια ανάπτυξη η οποία θα σέβεται και τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν θα έχει εργαζόμενους οι οποίοι θα είναι επί τα κουρέλια
της οικονομικής κατάστασης. Αυτό πώς θα το πετύχετε, κύριε Βασιλιάδη? Εδώ μιλάμε για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο. Δεν γίνεται να αλλάξουν άλλο οι εργασιακές σχέσεις. Σαφέστατα, γι' αυτό μιλάμε για ένα σημείο καμπής. Μιλάμε για ένα σημείο καμπής. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό με την αριστερή ιδεολογία σας που σας κάνει και άκαμπτους σε πολλά θέματα? Εφόσον όλα πάνε καλά, βλέπουμε ότι και μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης 15 Ιουνίου, μετά το Γιώργο της 15 Ιουνίου, βλέπουμε ότι έχει επιστρέψει η αισιοδοξία και η εμπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα. Εάν όλα πάνε καλά, λοιπόν, τον Αύγουστο 18 θα μιλάμε για μια νέα σελίδα. Το Σεπτέμβριο 18 μιλάμε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι ορόσημο το καλοκαίρι του 2018. Mm-hmm. Γιατί, τι θα γίνει? Το καλοκαίρι του 2018, εφόσον η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να μην είναι εξαρτημένη από τους δανειστές. Να δεις αγορές, λέτε. Βέβαια. Θα πάρετε την πιστοληπτική γραμμή που θα σας προτείνουν και που ήδη συζητούν από το εξωτερικό? Θα το δούμε, θα είμαστε απόλυτα προσεκτικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμία κίνηση εντυπωσιασμού για να επιβεβαιώσουμε success story όπως έγινε το 2014, ούτε να κάνουμε αστειότητες για να λέμε. Χρησιμοποιήσουμε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Με σταθερά βήματα. Αν σας δώσουν, κύριε Βασιλιά, την πιστοληπτική γραμμή στήριξης για να βγείτε στις αγορές, αν δώσουν στη χώρα, δεν θα ζητήσουν αντάλλαγμα, δεν θα ζητήσουν δηλαδή και ένα επόμενο μνημόνιο? Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Νομίζω, έχω την πεποίθηση ότι δεν θα χρειαστεί άλλο μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που φαίνεται αχνά φως στο βάθος του τούνελ. Θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Η κυβέρνηση λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής στο Υπουργικό Συμβούλιο που έδωσε και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Οι αγορές, και το ξαναλέω αυτό, έχουν δείξει ότι έχει μεταστραφεί το κλίμα. Σας θυμίζω ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι στο χαμηλότερο σημείο από το ξέσπασμα της κρίσης, από το 2009, και καθημερινά πέφτουν. Και υπάρχει ένα διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό, θα γίνουν γρήγορα κινήσεις και ταυτόχρονα θα το εκμεταλλευτούμε, αλλά σεβόμενοι και τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών μας. Μιλάτε για ευελιξία που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Θέλω να σας ρωτήσω στα δικά σας τα θέματα, για παράδειγμα. Έχετε εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τις οποίες χρόνια ολόκληρα από το 4 και μετά τις παρακολουθούμε να ρημάζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή, μπαίνουμε με τις κάμερες μέσα και βλέπουμε κατεστραμμένα κτίρια τα οποία πληρώναμε ένα σκασμό λεφτά οι Έλληνες, και τα πληρώνουμε ακόμα βεβαίως και θα τα πληρώνουμε για πολλά χρόνια στο μέλλον. Ή έχουμε γήπεδα τα οποία δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Πώς θα τα χειριστείτε αυτό το θέμα? Σαφέστατα, η ιστορία των ελληνικών αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μια μεγάλη τραγωδία. Κυρίως τα εγκλήματα που γίνανε το 2004, για τα οποία συνεχώς έρχεται ο λογαριασμός, μόνο και μόνο φέτος από τον προϋπολογισμό μου δίνω πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ για δικαστικές αποφάσεις από το 2004. Έτσι, και είμαστε το 2017, και είναι κομμάτι μόνο του λογαριασμού. Έχουν γίνει τραγικά σφάλματα στο σχεδιασμό. Υπήρξε παντελής έλλειψη σχεδιασμού, παντελής έλλειψη οργάνωσης και παντελής έλλειψη ενός πλάνου για το μέλλον. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Καταρχήν, τα Ολυμπιακά κίνητα δεν ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο σύνολό τους. Τα δύο μεγάλα, τα κομβικότερα. Προσπαθούμε μέσα και με την Περιφέρεια Αττικής και με τους κατατόπους Δήμους να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη μεγαλύτερη αξιοποίηση. Ήδη τις επόμενες μέρες ο περιβάλλοντας χώρος του ΣΕΦ επανέρχεται στην κυριότητα του Σταδίου Νέας Κεφυλίας, δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με το Δήμο Πειραιά θα είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να εκπονήσουμε και ένα γενικότερο σχέδιο μελέτης για την περιοχή και να την εντάξουμε στο φαλυρικό όρμο. Με τι στόχο? Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι στόχο έχετε για εκεί? Στόχος είναι να γίνει ένα μεγάλο αθλητικό και τουριστικό πάρκο, να εκμεταλλευτούμε το ιστορικό, το στολίδι του Σταδίου Νέας Κεφυλίας, να φτιαχτούν αθλητικές υποδομές ανοιχτές για τον κόσμο, στίβος που δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά από το 2002-2003, ανοιχτές εγκαταστάσεις για τον κόσμο και ταυτόχρονα και άλλες χρήσεις σε συνδυασμό και με τη μαρίνα που υπάρχει. Αλλά όλα τουριστικές αυτά, δηλαδή χρήσεις? Τουριστικές και ψυχαγωγίας και αναψυχής. Μάλιστα. Σκοπός μας είναι να γίνει ένας μεγάλος πόλος, όχι βέβαια του δημοσίου, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις με σύμπραξη, με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει ενδιαφέρον, τι βλέπετε? Νομίζω θα υπάρξει. Δεν θέλουμε να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Οι επόμενες μέρες θα μας βγάλουν και τον οδικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσουμε. Προφανώς υπάρχει για τα πάντα ενδιαφέρον. Το θέμα είναι πώς θες να κινηθείς εσύ, τι προτεραιότητες βάζεις και πώς θα γίνει οποιαδήποτε επένδυση προς όφελος της χώρας, του τόπου και του λαού. Και αυτό θα γίνει στις επόμενες μέρες, σας άκουσα να λέτε.
Καταρχήν, γι' αυτό λέω να έρθει με το καλό από το ΤΑΙΠΕΔ να επιστρέψει το ακίνητο, το οικόπεδο πίσω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εκεί πέρα είμαστε σε συνεργασία εδώ και αρκετό καιρό και με την Περιφέρεια Αττικής και με το Δήμο Πειραιά και νομίζω θα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο θα ισχύσει και για το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη εκπονούμε ένα σχέδιο για την αξιοποίησή του. Το Ολυμπιακό Στάδιο δεν είναι μια κλειστή εγκατάσταση. Έχει πολύ κόσμο. Δεν γίνεται μια σωστή και ορθολογική εκμετάλλευση. Και δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς θα το αξιοποιήσετε περαιτέρω, δηλαδή? Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Δεν είναι ωραίο, δεν μ' αρέσει και δεν το κάνω ποτέ να μιλάω μόνο για να μιλάω. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις, πάρα πολλές συζητήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το σύνολο της εγκατάστασης, θα κάνουμε μήμετρα, θα μπαλώνουμε τρύπες, αλλά όμως δεν θα δίνουμε λύση και προοπτική. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε και δεν θα σας πιέσω περισσότερο. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω, είναι ένα ξεφόρτωμα από πάνω σας, κύριε Βασιλιάδη? Δηλαδή λέτε αθλητικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, Ολυμπιακά στάδια κλπ. Δεν έχω λεφτά να τα συντηρήσω, δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Τα πετάω? Όχι, όχι. Ή έχετε στόχο? Όχι, όχι. Να κάνετε τι? Να φέρετε, να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας? Να κάνετε τι? Είναι προφανές. Θέλουμε να κάνουμε αθλητικούς και οικονομικούς πόλους, οι οποίοι δεν είναι ότι θα μας φέρουν κάποιο έσοδο, θα δημιουργήσουν υπεραξία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν κατανάλωση και επομένως τα ωφέλη για το δημόσιο θα είναι πολλαπλασιαστικά, για τις τοπικές κοινωνίες ακόμα περισσότερα και για την γενικότερη οικονομία της χώρας σαφέστατα προς το καλύτερο. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι δουλεύουμε στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σε δύσκολες συνθήκες, γιατί σκοπός είναι να παρέχεις και στον κόσμο τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσει να αθληθεί με ασφάλεια. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι προφανές ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε θέλουμε να έρθουμε να πουλήσουμε φύγια για μεταξύ σκορτέλες, αλλά έχει γίνει ένα οικονομικό σημάζεμα καταρχήν, και από εκεί μετά όλες τις παρεμβάσεις που κάνουμε ανά την επικράτεια είναι στοχευμένες και ερχόμαστε να καλύψουμε τα λάθη του παρελθόντος. Χωρίς να πετάμε. Χωρίς μεγαλεπίβολα σχέδια και χωρίς φαρονικούς σχεδιασμούς, ερχόμαστε να δώσουμε λύση στα καθημερινά προβλήματα. Άρα τώρα τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα τις διαχειρίζει το κάθε Δήμος? Έτσι κι αλλιώς, όταν το κράτος ξεφορτωνόταν χωρίς σχεδιασμό, έδινε τις εγκαταστάσεις στους Δήμους, χωρίς να τους δίνει και την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι Δήμοι να έρθουν σε πολύ μεγάλο, να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς τώρα και με τον νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ερχόμαστε να φέρουμε μία τομή στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, είχαμε το εξής παράδοξο. Ορθά ο νομοθέτης είχε φέρει ένα κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεν όμως προέβη ποτέ σε κατηγοριοποιήσεις και είχαμε το παράδοξο. Ένα γήπεδο σε ένα χωριό ορεινό στην επαρχία, στην περιφέρεια, σαν νησί, να έχει την ίδια διαδικασία αδειοδότησης με το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, χωρίζουμε τις εγκαταστάσεις σε κατηγορίες, ανάλογα και με τη χωρητικότητα αλλά και με τους αγώνες που γίνονται μέσα, και τις μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή τα στάδια στα οποία δεν γίνονται αγώνες των εθνικών κατηγοριών, έχουν μικρή χωρητικότητα, είναι ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, τη διαδιοδότηση τη δίνουμε στον Δήμο, στα μεγαλύτερα τα πάμε στις περιφέρειες. Τα παίρνουμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή τι κάνουμε, ό,τι κάνει ένα σοβαρό κράτος. Αποκεντρώνει τις διαδικασίες και δίνει την ευθύνη, για να υπάρχει κάπου η ευθύνη, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, για ακόμη μια φορά σε αυτή τη χώρα, είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε η ευθύνη σε κανέναν. Χανότανε κάπου ανάμεσα στην κατηγορία. Κύριε Βασιλιάδη, ακούγεται ωραίο, ακούγεται να ξαναγυρίζει ζωή στα παραμελημένα αυτά αθλητικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις. Μακάρι να το πετύχετε το σχέδιο αυτό. Κάτι τελευταίο πριν σας χαιρετήσω, γιατί μου λέμε το κοντρό πρέπει να φύγω. Και για να πάω σε διαφημίσεις. Με εξεταστική που και εδώ στο Star χθες επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, θα τη φέρει στη Βουλή για τον Καμένο. Τι στάση θα κρατήσετε εσείς, τι λέτε? Καταρχήν, η στάση της κυβέρνησης είναι σαφής. Υπάρχει μια ανεξελίξη δικαστική έρευνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα θα έχει μια εξεταστική επιτροπή αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα να περιμένουμε τις εισαγγελικές αρχές. Εγώ και ως δομικός έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν διαφωνώ πολλές φορές με αποφάσεις της. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν, περιμένουμε την εξέλιξη των δικαστικών ερευνών και από εκεί μετά θα δούμε. Νομίζω ότι είναι τρίκ της αντιπολίτευσης για να ξεφύγει από το αδιέξοδο που έχει φέρει το κλείσιμο της αξιολόγησης. Εκλογές πάλι δεν βλέπουν, άρα λοιπόν θα πρέπει να βρουν κάτι για να αλλάξουν την ατζέντα. Εκλογές δεν βλέπουμε. Πολλοί λένε ότι μετά τις γερμανικές εκλογές μπορεί να είμαστε με την κάλπη ανά πάσα στιγμή στημένοι. Προφανώς όχι. Αυτή τη στιγμή η χώρα, το τελευταίο που χρειάζεται
είναι εκλογές. Υπάρχει ένα σχέδιο, έχουμε καταφέρει, έχουμε κλείσει την αξιολόγηση. Μπροστά μας έχουμε μόνο καλύτερα να περιμένουμε. Θέλει σκληρή μάχη καθημερινό αγώνα. Mm-hmm. Τα στοιχεία πάνε καλά, τα νούμερα πάνε καλά. Δυστυχώς μόνο τα νούμερα. Εγώ δεν λέω ότι και οι πολίτες, αλλά και όμως και πάνω στους πολίτες στέργουμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει τρίκ για να αλλάξει την ατζέντα. Η ατζέντα δεν αλλάζει. Η χώρα θα πάει καλύτερα και θα βγούμε από την κρίση. Με αυτήν εδώ την κυβέρνηση που θα ξανακερδίσει εκλογές με σκορ πλέον 5-0 σε εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι 4-0. Ήθελα να σας το φέρω εγώ στο τέλος. Αυτό είναι 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Ευρωεκλογές, 2 εθνικές, δημοψήφισμα και οι εθνικές το 19 θα είναι το 5ο γκολ για το οποίο μιλάει η αντιπολίτευση. Με όλα αυτά τα οποία θα έχετε εφαρμόσει στην πράξη, τότε μείωση αφορολόγητου, δεν το λες πολύ αριστερό αυτό, με περικοπές κλπ. Πάλι θα σας βγάλουν εσάς και θα κοιτάξει πρόσωπα. Θα κοιτάξει ποιοι είναι, τι κάνανε και τι προσπάθησε ο καθένας. Θα κοιτάξει τα νοσοκομεία και τα σχολεία και στο τέλος θα αποφασίσει και θα αποφασίσει όπως έχει αποφασίσει τελευταίες 4 φορές. Να είστε καλά κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στο έργο σας και πάμε εμείς σε διαφημίσεις. Το 14647 διεκδικείτε αυτό το καταπληκτικό iPhone 7 με ένα τηλεφώνημα ή ένα SMS στο 14647. Καλή επιτυχία σε όλους. Ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις πάλι εδώ. Ένα 46-47, το τηλέφωνο το δίνουμε σήμερα, το δίνουμε σε περίπου 40 λεπτά. Τηλεφωνήστε, διεκδικήστε το, στείλτε SMS, διεκδικήστε το. Είναι το iPhone το 7 σε 128. Πολύ καλό δώρο δηλαδή, ακριβό δώρο για σας και ελπίζουμε να είσαστε εσείς ο τυχερός. Εσείς, ο καθένας ξεχωριστά. Εσείς που μας βλέπετε τώρα δηλαδή. Πάμε Αμερική να δούμε τι έγινε χθες. Χθες δεν ήταν, δεν είναι σήμερα. Όχι, σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες. 4η Ιουλίου χθες, ημέρα της Ανεξαρτησίας, εθνική γιορτή για τους Αμερικανούς. Είναι η πρώτη του Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη εορτή από το Λευκό Οίκο που κάνει. Και έτσι λοιπόν διοργάνωσε το καθιερωμένο πικνίκ μετά τα πυροτεχνήματα στο Λευκό Οίκο. Τον συνόδευε βεβαίως η Μελάνια Τραμπ, όπως πάντα εκθαμβωτική και κομψή, με το μπλε μακρύ φόρεμα. Η χώρα μας τα πάει καλά, είπε ο Τραμπ. Έχουμε προκλήσεις, αλλά τις διαχειριζόμαστε. Ίσως εννοούσε τη Βόρεια Κορέα, γιατί δεν έκανε καμία ευθεία αναφορά για τον αντιπυρωτικό πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε η Pyongyang. Τώρα, εκδηλώσεις είχαμε και στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι η καθιερωμένη γιορτή των καταστημάτων Macy's με ένα πλήθος πυροτεχνημάτων. 60.000 πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν στον ουρανό της Νέας Υόρκης. 2.400 πυροτεχνήματα το λεπτό. Τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν δρακόντια, γιατί ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που ήθελε να παρακολουθήσει το φαντασμαγορικό αυτό θέμα από κοντά. Υπήρχαν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί με ελεξίσφαιρα, γυλαίκα και κράνη. Και μάλιστα έλεγχαν εξονυχιστικά όλες τις τσάντες των ανθρώπων που παραβρέθηκαν σε αυτή την γιορτινή βραδιά. Τώρα, να παραμείνουμε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί είχαμε το διαγωνισμό hot dog. Ο διαγωνισμός hot dog είναι πολύ γνωστό στη Νέα Υόρκη, ειδικά την 4η Ιουλίου. Συμμετέχουν από όλες τις πολιτείες και να σας πω ότι ο νικητής είναι ένας άντρας που κρατάει από το Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια, ο οποίος κρατάει το ρεκόρ εδώ και 10 χρόνια. Έφαγε 72 hot dog και κουλουράκια μέσα σε 10 λεπτά. Δεύτερη ήταν μια γυναίκα, η Κάρμεν Τσινκότη, η οποία έφαγε 62. Με τι στομάχια έφυγαν από εκεί, δεν μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στον Άρη Λάμπο τώρα να μου πει τι γίνεται με τους αρχαιοφύλακες. Αύριο έχουν στάσεις εργασίας και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για όσους θα έρθουν να επισκεφτούν την ωραία χώρα μας. Πρακτικά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 που έχουν τη στάση εργασίας οι αρχαιοφύλακες, οι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στην Αττική δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θα πάνε και θα βρεθούν μπροστά από μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Οι αρχαιοφύλακες Πόπι διαμαρτύρονται καθώς αφενός ζητάνε περισσότερες προσλήψεις, γιατί όπως λένε είναι πάρα πολύ ελλιπές το προσωπικό, είναι πολύ λίγο το προσωπικό και αφετέρου έχουν το εξής πρόβλημα για το οποίο διαμαρτύρονται. Τα λεφτά, τα χρήματα που παίρνουν από τις εισπράξεις από τους αρχαιολογικούς χώρους τα καταβάλουν στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
ανηλίκων και απαλωτριώσεων. Από εκεί, από αυτό το ταμείο, πληρώνονται και οι λασπόποι. Τώρα υπάρχει μία πρόθεση η πληρωμή τους να γίνεται από το δημόσιο και όπως υποστηρίζουν, σύμφωνα και με την εμπειρία που έχει δείξει το παρελθόν, όπως υποστηρίζουν, αυτό θα τους δημιουργήσει πρόβλημα γιατί δεν θα μπορούν να παίρνουν τις υπερορίες τους και τα βραδινά και τα έξτρα, τα Σαββατοκύριακα τα οποία δουλεύουν. Δεν θα μπορούν να τα παίρνουν εγκαίρως, όπως λένε ότι έχουν δει να γίνεται σε άλλες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε στο στούντιο της εκπομπής και με πολύ μεγάλη χαρά, πάντα έχω χαρά όταν είναι μαζί μου ο Σταμάτης Κραουνάκης, τον υποδέχομαι και τον αφήνω και στις δικές σας ερωτήσεις μέσω των social media. Σταμάτη, τι κάνεις, καλώς μας ήρθες. Καλά είμαι, Πόπη μου, και χαίρομαι που σε βρίσκω όμορφο. Είσαι πολύ πολύ αγαπημένος και το έργο σου και τα τραγούδια σου και η μουσική σου και όλα, τα πάντα όλα δηλαδή, αλλά και εσύ σαν άνθρωπος, ο οποίος έχει και τις εξάρσεις του. Αλλιώς δεν είμαστε ζωντανοί. Και της ηρεμίας του. Σε τι φάση σε βρίσκω τώρα? Σε ηρεμία, αγάπη ηρεμία. Μουσική. Αγάπη μουσική. Μουσική δημιουργία. Που σημαίνει πρακτικά τι? Τι είδους σύμβαση έχεις κάνει με τον εαυτό σου και μπόρεσες και σε τόσο δύσκολους καιρούς κατάφερες και ηρέμησες? Καταρχήν... Και... Γελάει. Όταν γελάς βαρέσεις. Σκέφτασαι περίπλοκα τώρα να δω. Όχι, όχι. Ίσα σκέφτομαι πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα για τον δημιουργό όταν έχει καταφύγιο το έργο του. Έρχομαι από έναν δύσκολο πολύ χειμώνα με μια ωραία περιπέτεια στο Θέατρο Τέχνης. Έκανα ένα όνειρο ζωής μου, ένα έργο που ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Αυτό πάντα μου απαντάει μετά σε τι. Ό,τι και να φωνάξουμε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να δηλώσουμε, ό,τι και να στηρίξουμε, ό,τι και να κλάψουμε, ό,τι και να απελπιστούμε, την ώρα που ξαναγυρνάει κανείς στην τέχνη του και πάει μέσα από εκεί να τοποθετηθεί, να μιλήσει στον κόσμο, να μιλήσει στην εποχή, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ουσιαστικά από εκεί αφήνει ένας δημιουργός ίχνος, ας πούμε, στην εποχή του. Εκείνη την ώρα πραγματικά, πω να το πω, η θυμή, επειδή την ώρα που παλεύεις με ένα έργο, στην πραγματικότητα παλεύεις με τη διαχρονία σου, δηλαδή να φύγεις από το τώρα, κατά κάποιο τρόπο λίγο περιφρονείς μέσα σου το τρέχον. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που πονάει, μιλάω για την έννοια της πολιτικής και της διαχείρισης, γιατί στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο είναι διαχειριστές ενός ενδιάμεσου, μιας ενδιάμεσης κατάστασης που κινείται από κέντρα που δεν είναι οι κυβερνήσεις. Και έχουν αποδέκτες στον κόσμο την άλλη, ε? Λένε ότι αυτά είναι σενάρια συνωμοσιολογίας απ' την άλλη. Όχι, δεν θέλω να μείνουμε εδώ, γιατί πραγματικά η δουλειά της τέχνης αυτή τη στιγμή είναι να γιατρεύει, αν μπορεί. Να παρηγορεί. Να παρηγορεί και να κινητοποιεί στη χαρά και στην ένταση. Δηλαδή, είναι μεγάλο εργαλείο η τέχνη. Τεράστιο. Θέλω να μου πεις λοιπόν πώς καταφέρνεις αυτό το μυστικό που είπες να είσαι πάντα στην εποχή σου και λίγο μπροστά από αυτήν. Για να μπορείς, λες, να διατηρήσεις και ζωντανό. Διάβασμα. Πώς το καταφέρνεις? Διάβασμα, ενημέρωση, σύγκληση με τους παγκόσμιους συναδέλφους μου που εκτιμώ και που έχω να ζηλέψω. Δηλαδή πάω πάντα εκεί που έχω να ζηλέψω. Καταλαβαίνεις τι λέω, να ζηλέψω, να πάρω δηλαδή να γεννήσω και με τεράστια χαρά ότι και στη χώρα αυτή που ζούμε που είναι γεμάτη καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σημαντικούς, δηλαδή πω να σου πω, θα πω ένα ακραίο πράγμα, ότι με δόνησε και με συγκίνησε πάρα πολύ η παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου και η παράσταση της Μουτούσης στον Παρνασσό. Και με συγκινεί επίσης πάρα πολύ ότι ο Τόλης Βοσκόπουλος στην Νίκαια έχει 4.000 προπόληση. Είναι δύο ακραία πράγματα αυτά που λέω, αλλά εντάσσονται στον ίδιο χώρο. Μου δίνει την ίδια χαρά ότι πάει ο κόσμος να τιμήσει ένα λαϊκό παιδί που έκανε τεράστια καριέρα στάρ. Κατά την άλλη μεριά, ότι έχουμε δύο καλλιτέχνες που πάω να δω τη δουλειά τους αυτή τη στιγμή και
αναβαθμίζεται το προσωπικό μου χάρτη. Έχω δει πολλού συναδέλφου ή, εν πάση περιπτώσει, πολλέ προσωπικότητε να ποντάρουν στην πόλωση. Δηλαδή να λένε όχι, το έντεχνο, όχι, η κλασική. Ποντάρουν και... όλοι στην πόλωση λαϊκό. Αυτή τη στιγμή. Εσύ, είσαι πάρα είσαι πολύ... του ενωτικού, ε. Είσαι τι. Ποντάρουν... Κοίτα, καταρχήν είμαι συντεχνιακό. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολα θα καταφερθώ ενός, απέναντι σε έναν συνάδελφο, ακόμα και αν διαφωνώ, ή απέναντι σε έναν άνθρωπο. Λυπάμαι όταν πρέπει να πάρω θέση και να χτυπήσω κάποιον άνθρωπο από το χώρο μας. Γιατί είμαστε ωραία συντεχνία οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα, δηλαδή και η θεατρική που τους αγαπάω επίσης πια, μη σου πω και περισσότερο. Αλλά και ο μουσικός χώρος έχουμε ανθρώπους, πολύ ωραίους ανθρώπους και ταλέντα και, και καινούριους. Το καλοκαίρι που θα σε δούμε, για πες μου λίγο, πρόγραμμα που έχεις, θα ξεκινά σειρά και... Δεν έχω μεγάλο πρόγραμμα. Αύριο όμως, έχω αύριο το Βεάκιο. Έχω έτσι, αύριο το Βεάκιο. Τι ώρα ξεκινάει το Βεάκιο? Ναι, 9.30. Και τι πρόγραμμα θα έχεις στις 9.30 αυτό το Βεάκιο, είναι μια παράσταση, αυτό. Είναι μια παράσταση, Πόπη μου, που έκανε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, τώρα κάπως το χρώσταγα στους Πειραιώτες αυτό, αυτή τη βραδιά, γιατί οι δύο προηγούμενες παραστάσεις στο Δημοτικό άφησαν κόσμο έξω. Αγαπήθηκε τρομερά, είναι ένα σενάριο ζωής, είναι μια αφήγηση πολύ ποιητική και ενωτική κάτω από την αγάπη και τον έρωτα. Έκανε Λονδίνο, έχουμε να πάμε Βερολίνο, έχουμε να πάμε στην Κύπρο και φέτος, επειδή μου ζήτησε ο Παντελής ο Βουλγαρής να ανοίξουμε με αυτή την παράσταση την Άνδρο, το φεστιβάλ της Άνδρου, θα κάνουμε αυτήν στο Βεάκιο μία πολύ ωραία στην ΕΜΕΑ στις 17 του μηνός. Λίγες δηλαδή, αλλά καλές. Λίγες, αλλά δυνατές. Και λέω να κλείσουμε πανηγυρικά με ένα ηρώδιο στο Σεπτέμβριο. Α, θα σε δούμε και στο Σεπτέμβριο. Ωραίο. Αξίζει σε αυτή την παράσταση να κάνει ένα αποχαιρετιστήριο καλό. Ναι, αξίζει, θα πει και τίποτα, να το κάνει. Από τώρα, το δίνουμε το ραντεβού από τώρα και στο ηρώδιο. Μου δόθηκε το ηρώδιο από την Επιτροπή εκεί των Αρχαιολόγων για το Σεπτέμβριο. Το είχα ζητήσει για κάτι άλλο. Δεν προλαβαίνω να το ετοιμάσω φέτος. Δεν μου λες, κόσμος όταν έρχεται, σε βλέπει μετά τις παραστάσεις σου, μετά τα θεατρικά ή τα μουσικά σου, όταν έρχεται και σου μιλάει για τα πολιτικά ή περιορίζεται? Κοίταξε, στην επειδή έχω δημόσιο βήμα καθημερινό στο κόκκινο, μιλάω για 10 λεπτά και εκείνη την ώρα η έννοια μου, και ας το μιλήσω έτσι, μετά τη δύσκολη διαχείριση, γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι μέσα, να αντιπολιτεύεσαι μέσα από ένα, από τα αριστερά πάντα, από ένα μέσο το οποίο ανήκει περιουσιακά στην κυβέρνηση, μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ, ψέματα. Παρ' όλα αυτά, στη μεγάλη καμπή που κράτησα σοβαρό αντιπολιτευτικό δικαίωμα στο δημόσιο λόγο μου, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι αυτός ο τύπος δεν είναι με κανένα μαγαζί. Είναι με το μεροκάματο. Και αυτό το, πια, όσο και αν λάσπη έφαγα, γκρίνιας άκουσα κτλ. Ο χρόνος. Ναι. Πολύ. Αλλά ξέρεις, και ξύλο. Και ξύλο έπεσε και βρώμικα πράγματα γίνανε. Αλλά πάντα τι γίνεται. Μου είπε ένας φίλος πρόσφατα και το κράτησα. Από το Πάλε Πασόκ, πολύ φίλος μου, αγαπημένος μου φίλος, με τον οποίο συνομιλώ συχνά για τα πολιτικά, μου είπε, αν δεν είχες το έργο που έχεις, θα ήσουν κάτω από τα τσιμέντα. Με αυτά που έχεις πει. Ξέρεις κάτι, τα λόγια φεύγουν. Επίσης λένε, λόγω και πέτρα έριξες, δεν θα γυρίσει πίσω. Ενδεχομένως έχω πληγώσει ανθρώπους ή ακόμα πληγώνω ανθρώπους ή και εκείνοι με πληγώνουν, δεν το συζητώ. Αλλά είμαστε ζωντανοί. Προτιμώ να έχω μια σύγκρουση από το να είμαι σαν το βλάκα και να υπομένω αυτό που συμβαίνει αγωγίστως. Μπορείς λοιπόν, να τοποθετήσεις. Αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή ξέρει ότι ο τύπος αυτός
δεν είναι ψεύτης. Μάλιστα. Απέναντι. Σταμάτη μου, πολύ σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι και θα δώσουμε ραντεβού αύριο στο Βεάκιο στις 9.30 το βράδυ. Λοιπόν. Μακάρι να έρθεις. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε και από το στο Ηρώδιο και το Σεπτέμβρη. Να κλείσεις έτσι. Σ' αγαπώ και ευχαριστώ. Και εγώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Κώστα Καζακόπουλου ένα εστιατόριο το οποίο στηρίζεται σε εντελώς διαφορετικές αξίες και δίνει δικαίωμα για ίσο δικαίωμα για εργασία, για απασχόληση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι ο Κώστας Καζακόπουλος μαζί με τον κύριο Κουπίδη, που είναι ένας από το κομμάτι της ψυχής του εστιατορίου. Συνεταιριστής, είναι κοινωνικός συνεταιρισμός ουσιαστικά τα εστιατόρια αυτά, η αλυσίδα. Και εργάζονται και οι εργαζόμενοι, μάλλον είναι και αυτοί μέτοχοι. Και... Σωστά. Το χαρακτηριστικό είναι ότι το εστιατόριο ανήκει σε μια κοινωνική επιχείρηση, τον κοινωνικό συνεταιρισμό Αθηνά Ελπής. Είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Άρα, στην ομάδα τόσο των συνεταιριστών, δηλαδή των ιδρυτικών μελών, όσο και των εργαζομένων, υπάρχουν άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπου εξασφαλίζουμε και δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Οπότε είναι κοινωνικό. Λοιπόν, το mentality είναι ένα λογοπαίγνιο mentality και eat. Σωστό, το οποίο σημαίνει ότι μέσα από το φαγητό μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι αν τρώμε. Το πιστεύουμε και πρεσβεύουμε αυτές τις αξίες. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι μέσω του φαγητού και μέσω της λειτουργίας αυτού του εστιατορίου, επειδή δημιουργούμε αυτές τις θέσεις εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ότι προσθέτουμε κοινωνική αξία, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι δεν επενδύουμε στο ποιοτικό και υγιεινό φαγητό. Και μέσα από τα χρώματα και την ωραία παρουσίαση του πιάτου, αλλά και την υγιεινή διατροφή, δηλαδή με τις κατάλληλες πρώτες ύλες, ασιατικής ουσιαστικά προέλευση είναι αυτά. Ασιατικό το μενού μας, διαρθρωμένο σε φαγητά και σε γεύσεις οι οποίες είναι ανεκτές και στο ελληνικό κοινό, είναι προσαρμοσμένες και ένα μενού το οποίο συνέχεια διανθίζεται από κινέζικο, ταϊλανδέζικο, από Φιλιππίνες φαγητό, με έναν πολύ ξεχωριστό σεφ. Τον Ρολάντο Δονερίκο, ο οποίος είναι η ψυχή της κουζίνας και πολλούς άλλους ανθρώπους εργαζόμενους από το συνεταιρισμό. Είναι ένα πολύ πετυχημένο εστιατόριο γιατί έρχεται κόσμος εδώ προκειμένου να στηρίξει και το εγχείρημα το κοινωνικό και έχετε επιτυχία και delivery κάνετε. Τρώγοντας δημιουργούμε μια προστιθέμενη κοινωνική αξία και το delivery πηγαίνει αρκετά καλά και η σάλα εδώ πέρα είναι ανοιχτή καθημερινά πλην Δευτέρας και υποδέχεται. Και να πούμε τελειώντας πόσοι είναι οι συνεταιριστές και πόσοι άνθρωποι ουσιαστικά μετέχουν στο εγχείρημα. Οι συνεταιριστές στον Αθηνά Ελπής είναι 80, οι εργαζόμενοι στον Αθηνά Ελπής είναι 36, στο εστιατόριο οι εργαζόμενοι είναι 8, εκ των οποίων οι μισοί, οι τέσσερις είναι άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Και λειτουργεί το εστιατόριο κανονικά ώρες. Καθημερινά από τη 1 μέχρι τις 12 το βράδυ, πλην Παρασκευής και Σαββάτου, που το τραβάμε και λίγο περισσότερο, επειδή στην Ελλάδα και τώρα μάλιστα το καλοκαίρι αξίζει να μείνεις λίγο περισσότερο έξω. Μπράβο σας. Θα σας στηρίξουμε όσο μπορούμε και θα έρθουμε σύντομα να απολαύσουμε και το φαγητό μας εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουν οι αστυνομικοί της Γαδά. Αυτή την ώρα σκουπίζουν έξω από τη Γαδά. Θα μου πείτε γιατί σκουπίζουν οι αστυνομικοί. Διότι δεν έχουν σύμβαση καθαριότητα σε... Δεν είναι ενεργή η σύμβαση καθαριότητας, αλλά δεν έχει ποιος να σκουπίσει την περιοχή, έτσι. Παναγιώτη. Καλημέρα, Πόπη. Να σας πω λοιπόν ότι η εικόνα αυτή που βλέπετε πίσω με τους αστυνομικούς με τη σκούπα και το φαράσι, προφανώς δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα στον κόσμο, έτσι. Άλλα πράγματα κρατούν οι αστυνομικοί. Τι να κάνουν όμως, πρόκειται για συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής. Έχει να μπει η καθαρίστρια εδώ, Πόπη, από την 1η Μαΐου, και αυτό γιατί έχει λήξει η σύμβαση που υπήρχε με το συνεργείο το οποίο καθάριζε τότε. Με αποτέλεσμα στους χώρους λοιπόν και στα υπόγεια της Γαδά να συγκεντρώνονται όχι πολλά. Πάρα πολλά σκουπίδια. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί, αφού καθάρισαν εδώ την είσοδο, θα κατέβουν και στα υπόγεια, καθώς όπως μας λένε, υπάρχουν από κάτω εκατοντάδες σακούλες σκουπιδιών. Καταλαβαίνετε τώρα πόσα άτομα ζουν και έρχονται κάθε μέρα εδώ στο κτίριο της ασφάλειας Αττικής και το τι ακριβώς και το πόσα σκουπίδια μπορούν να συγκεντρωθούν. Επαναλαμβάνουν, από την 1η Μαΐου που δεν έχει μπει σκούπα και φαράσι εδώ, αναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά το οποίο αναδεικνύουμε το συγκεκριμένο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Τηλεφωνήστε στο 1-4-6-4-7, διότι δείτε τι είναι η προσφορά της ημέρας. Σήμερα το μεσημέρι, σε 20 λεπτά από τώρα, θα σας δώσουμε αυτό το iPhone 7 σε ασημή χρώμα και 128 στα χέρια σας. Θα το στείλουμε στο σπίτι σας, αρκεί να είστε τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση. SMS λοιπόν και τηλεφωνήματα στο 1-4-6-4-7. Καλή επιτυχία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας, έχετε στη διάθεσή σας για περίπου ένα τεταρτάκι για να τηλεφωνείτε, να στέλνετε SMS στο 1647 και να διεκδικήσετε τη σούπερ προσφορά μας το μεσημέρι κλείνοντας. Τώρα δηλαδή όταν κλείσουμε την εκπομπή θα σας δώσουμε και το iPhone το 7 σε ασημένιο χρώμα σε 128 γίγκα στον τυχερό που θα προκύψει από την κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, στο στούντιο κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Στέφος από το ΣΥΡΙΖΑ και τον καλωσορίζουμε. Καλή σας μέρα, καλώς μας ήρθατε. Και ο κύριος Γιάννης Τραχάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τραχάκη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους μας. Λοιπόν, τι κάνετε από εδώ και πέρα τώρα, κύριε Στέφο, κατά πόσο τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι την καταβολή της δόσης και δεν θα γίνει ένα κομπλάρισμα ακόμη της κατάστασης? Ακούστε. Και επίσης, πώς θα κυλήσει γενικότερη κατάσταση από εδώ και στο εξής? Με εξεταστική από τη Νέα Δημοκρατία προανήγγειλε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας εδώ. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης, εφόσον προανήγγειλε εξεταστική, καλά θα κάνει να την καταθέσει και θα δούμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, ό,τι αφορά το πολιτικό περιβάλλον της χώρας και την οικονομική κατάσταση, ξέρετε πολύ καλά ότι έκλεισε η αξιολόγηση, ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσαμε, καθυστέρησε, ναι, θα το παραδεχτώ, δεν υπάρχει εμφωλία γι' αυτό. Εμείς εκτιμούμε ότι ήταν μια αξιολόγηση δύσκολη, η οποία έκλεισε με θετικό τρόπο. Προχθές στη Βουλή αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μια συζήτηση επί του θέματος, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κατανοήσουμε ότι μέσα από αυτή την μακρόχρονη, επτάχρονη μνημονιακή κατάσταση που βίωσε ο ελληνικός λαός, δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε και θα έλεγα ότι απαιτούνται περισσότερες ευκαιρίες συνένεση του πολιτικού κόσμου, που από την πλευρά τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα του κ. Μητσοτάκη περισσότερο, όχι της Νέας Δημοκρατίας, δεν φαίνεται να προσφέρονται, σε εισαγωγικά το προσφέρονται. Για να ακούσουμε την άποψη του κ. Τρακάκη γι' αυτό, για τις συνενέσεις. Συνενέσεις με εξεταστικές. Όχι, οι εξεταστικές. Λες και περίεργες συνενέσεις. Οι εξεταστικές είναι ίδιον του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε τρεις εξεταστικές τώρα τελευταία. Και του πάτε κόντρα κι εσείς πάντως. Όχι, εμείς συνενούμε. Με επιτυχία κιόλας. Όχι, όχι. Εμείς συνενέσαμε και στις τρεις εξεταστικές. Εσείς θα συνενέσετε στις Θα προκαλούσα λοιπόν. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Γιατί δεν απάντησε. Είπε αυτό. Θα το δούμε και μου άρεσε αυτό. Τι θα πει, θα είπε, το δούμε. Θα το δούμε. Θα φέρει. Όχι, μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε αυτό. Δεν το έκλεισε απευθείας, αλλά θα το σκεφτούν. Να κατατεθούν όλα τα στοιχεία. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι πολύ σοβαρή. Μια υπόθεση η οποία πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Και ποιος μπορεί να την εξετάσει σε βάθος? Μια εξεταστική επιτροπή. Διότι η εξεταστική επιτροπή πιάνει όλες τις πτυχές. Εάν από τις πτυχές αυτό βγει κάτι, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αν υπάρξει ειδική επιτροπή διενέργειας προκατατικής εξέτασης, δηλαδή αυτή η λεγόμενη προανακριτική, που κάποιος το υπενόησε και το υπενόησε πονηρά, και γι' αυτό δεν κάνουμε τέτοια, δεν ζητάμε δηλαδή τέτοια επιτροπή. Διότι αν γίνει η επιτροπή αυτή, η ειδική εξεταστική επιτροπή αυτή, τότε επειδή η πλειοψηφία είναι σίγουρο ότι θα απαλλάξει. Θα απαλλάξει. Επειδή θα απαλλάξει, επειδή θα απαλλάξει σίγουρα το. Δεν μπορεί να επανέλθει επί του ιδίου θέματος όταν έχει αποφανθεί η Βουλή. Ενώ σε μια εξεταστική επιτροπή που καλούμε εμείς, να εξεταστούν όλοι, να δούμε τι υπάρχει για αυτό το σοβαρό θέμα, που είναι πολύ σοβαρό θέμα, να απαντηθεί παραδείγματος χάρη το κέριο ερώτημα, εάν ήξερε ο Τσίπρας όλες αυτές τις συνομιλίες του Υπουργού του. Εάν ήξερε ο Τσίπρας όλες αυτές τις συνομιλίες του Υπουργού του, όχι μόνο με τον Ισοβίτη κρατούμενο, αλλά με και τον κύριο Χριστοφορίου, αν επικοινώνησε αυτόν τον λιμενικό, αν επικοινώνησε με την κυρία Εισαγγελέα, διότι όλο το σκηνικό όπως είχε στηθεί έδειχνε ότι κάτι πήγαινε να γίνει. Επομένως, αυτό να το εξετάσουμε. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά πρέπει να μας απαντήσει και ο κύριος Τσίπρας ευθέως, διότι αφού πήρε την πολιτική ευθύνη να στηρίξει τον εταίρο του και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Διότι αν δεν στήριζε τον έτερο, θα πέφτει η κυβέρνηση. Επομένως, από εδώ και πέρα θα εξεταστούν όλα αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή που θα ζητήσουμε εμείς. Εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι της κυβέρνησης να σταθούν στο ύψος τους και να ψηφίσουν αυτή την Εξεταστική Επιτροπή και να διαρευνηθούν τα πάντα. Εάν με ρωτήσετε ότι από όλες τις εξεταστικές που έχετε κάνει, αν έχουν βγει συμπεράσματα, έχουν βγει. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην Εξεταστική Επιτροπή που ήμουν εγώ πρόεδρος για τα εξοπλιστικά, ήταν Εξεταστική Επιτροπή η οποία έβγαλε σαφή συμπεράσματα και γι' αυτό καταδικάστηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε, ο κ. Τσοχαντζόπουλος. Άρα μην λέμε αυτό, γιατί το ακούω αυτό το παραμύθι, δεν βγάζουν τίποτα εξεταστικές. Βγάζουν. Όταν υπάρχουν στοιχεία, όταν υπάρχουν δεδομένα, όταν υπάρχουν αποκαλύψεις, βγάζουν.
Ναι, άρα, είναι σοβαρά, είναι... εξαιρετικά σοβαρά. Άρα, αυτό είναι... για και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ναι, δεν είναι εξαιρετικά σοβαρό, θέλω να με συγχωρείτε. Εξέλιξη, δικαστική υπόθεση, εξέλιξη, και αυτό το παραγνωρίζουμε και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Πολύ ωραία. Ένα, πολύ και ωραία. Ένα δεύτερο, επιτρέψτε μου. Συγχωρείτε, όχι, 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 να ολοκληρώσω την απάντηση πάνω σε αυτό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει. Με συγχωρείτε. Λέτε ότι βγάζει γιατί προσέκρουσε στον Τζοχατζόπουλο κλπ. Έχετε την αίσθηση ότι αν μιλήσετε με τον κόσμο, που μιλάτε φαντάζομαι με τον κόσμο, δεν του πείτε. Εξεταστική επιτροπή για να καταλάβουμε τι θα πει ο κόσμος γι' αυτό. Εμπιστεύεται κανείς εξεταστικές επιτροπές πια? Να σας πω αμέσως. Καταρχάς το επιχείρημα. Δηλαδή η χώρα έχει βυθιστεί, πτώχευσε και φταίει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Όχι, δεν είναι. Εγώ έφερα το, έφερα το παράδειγμα για να απαντήσω για τις εξεταστικές. Αλλά θα απαντήσω και σε αυτό. Δικαστική έρευνα υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο θέμα της εξεταστικής για τα νοσοκομεία, για την υγεία που γίνεται. Άρα το επιχείρημα αυτό καταρρύπτεται από μόνο του. Άρα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Εγώ όμως θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα και όποιος είναι ένοχος να καταδικαστεί 100%, διότι εδώ υπάρχει ένα φορτίο 2,1 τόνι ηρωίνης. Το οποίο, επομένως, κύριε Δραγάκη, δεν μίλησε κανείς όταν αυτό δεν σε εξέλιξε, όταν η φωνή γύρω μας κάθε μέρα ξεπηδούσαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν. Αυτή είναι η θέση μας. Είναι καθαρή, κρυστάλλινη, αν βρεθούν ένοχοι να μπορέσουν. Λοιπόν. Επειδή μίλησε και για την αξιολόγηση ο κύριος συνάδελφος, θα κλείσω και αυτό το θέμα. Η αξιολόγηση. Τι συνέβη με την αξιολόγηση? Καταρχάς καθυστέρησε 16 μήνες. Να μην πω αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας τον φθινόπωρο του 2015, ότι θα κλείσει η αξιολόγηση εντός του Φεβρουαρίου και αν δεν κλείσει θα είναι πολύ κακό. Για να μην πω αυτά το που είπε και ο κύριος Τσακαλώτος τώρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ότι αν πάμε μέχρι Μάιο-Ιούνιο καήκαμε, η αξιολόγηση πήγε εκεί, η αξιολόγηση ερήμηνη μόνο έγινε, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ. Δηλαδή, όπως και όλα ψηφίσανε, ψηφίσανε. Όπως και όλα τα καλά, ό,τι γίνεται εδώ, ερήμη τη Νέα Δημοκρατία γίνεται. Τίποτα. Όχι, δεν είπα ερήμη τη Νέα Δημοκρατία, ερήμη τη κυβέρνηση. Διότι ό,τι μας φέρανε, το ψηφίσαμε. Ό,τι μας φέρανε, το ψηφίσατε. Ό,τι σας φέρανε. Και για να συνεχίσω γι' αυτό που είπατε, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Για την εκταμείευση τη δόση, είπε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Διότι, όπως ξέρετε, θα πρέπει να γίνει εκταμείευση αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε, διότι πρέπει να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Υπάρχουν δύο-τρεις ουρίτσες. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να μην γίνει, δηλαδή? Όχι. Θα γίνει. Αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχουν δύο-τρεις ουρίτσες, οι οποίες πρέπει να τα βρούνε. Δηλαδή, ποια είναι αυτές? Αυτές δεν είναι ουρίτσες. Η μία που είναι πολύ σημαντική. Η μηχανική είναι 7 χρόνων ουρίτσες. Η μία η οποία είναι πολύ σημαντική είναι η Κυριακή, γιατί είναι πολιτικό θέμα. Ουρίτσα το λέτε αυτό? Εγώ ίσα-ίσα το θεωρώ. Ξέρετε πόσα χρόνια σέρνετε αυτή η Κυριακή? Γιατί δεν το φέρω να το. Εσείς γιατί δεν το φέρατε προηγουμένως? Αυτό είναι. Σέρνετε από μνημόνιο σε μνημόνιο και από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, να σας πω. Εμείς είχαμε φέρει, όταν ήμασταν κυβέρνηση 12 με 15, είχαμε φέρει τις 8 Κυριακές δοκιμαστικά, οι οποίες πήγαν πολύ καλά και η πρόθεσή μας ήταν στις τουριστικές περιοχές και σε εκείνες περιοχές οι οποίες χρειάζεται να γίνεται η Κυριακή. Λοιπόν, τώρα και για τους πολιτικούς μηχανικούς, επειδή μου είπατε για να το κλείσω αυτό, επειδή είμαι μηχανικός. Θα πρέπει να φύγουμε. Επειδή είμαι μηχανικός. Δεν είναι κλειστό επάγγελμα ο μηχανικός. Απλώς υπάρχει η διάταξη η οποία προβλέπει την ελάχιστη αμοιβή, την οποία δεν παίρνει κανένας μηχανικός βέβαια. Παίρνουν πολύ λιγότερα πια, γιατί το επάγγελμα έχει εξαφανιστεί και δεν παίρνουν πολύ λιγότερα από την ελάχιστη αμοιβή. Αυτό είναι το θέμα της. Μάλιστα. Και, κύριε Στέφο, παρακαλώ, κλείστε εσείς. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο συζητήσαμε, έχω να πω το εξής. Όταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριο Καμένο. Τα είπαμε. Θα πρέπει να το κλείσουμε. Κλείστε. 2 τόνοι ηρωίνης σκληρών ναρκωτικών κυκλοφούσαν στη χώρα και πολλοί φόνοι δολοφονίες υπήρξαν. Ουδής ενδιαφέρθηκε. Ενδιαφέρθηκε κάποια στιγμή μια δημοκρατία, το σήκωσε ψηλά πολιτικά να το εκμεταλλευτεί. Να είστε απολύτως βέβαιος ότι δεν θα το πετύχετε, επιτρέψτε μου. Και δεν κάνετε εξεταστική για να δούμε. Ακούστε, είναι πολύ απλό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα. Δεν υπάρχει ένα λόγο να κάνουμε εγώ, αυτή. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, σας συγχαίρω, διότι πήρατε το θάρρος να πείτε ότι θα το δούμε. Προφανώς θα το δούμε. Τι σημαίνει θα το δούμε? Θα συζητηθεί όταν αυτό το θέμα θα προκύψει. Τι όρους θα βάλετε, τι πλαίσιο, ποιες προϋποθέσεις, πότε το βλέπετε? Γιατί μας κάνει εντύπωση όταν ένας κατηγορούμενος, υπόδικος, που είναι υπόδικος, μου ότι αυτό σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο, όσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ένας υπόδικος, δεν διαφωνούμε σε αυτό, συμφωνούμε φαντάζομαι. Έχω δύο λεπτά, μου λένε από τον Κοντρόλ. Λοιπόν, θέλω γιατί να βάλετε μια τελεία για να σας πω σε μια τελευταία ερώτηση. Κατάδικος, να το συμβουλεύει ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ότι πήγαινε και εδώ στις αστικές δικαιοσύνες. Κύριε Στέφο, μια τελευταία ερώτηση. Έχω δύο λεπτά και θέλω μια απάντηση από εσάς κυρίως. Κύριε Δραγάκη, θα με συγχωρέσετε, αλλά θα καταλάβετε γιατί. Σήμερα ξέρετε τι είναι. Η μέρα δημοψηφίσματος, 2 χρόνια μετά. Πολύ καλά. Για κάντε μου τώρα λοιπόν, προηγούμενο, σας παρακαλώ. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Είναι μια μέρα που ο ελληνικός λαός εκλήθη από
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κυρίως ή εν πάση περιπτώσει απόλυτα κόμματα της Συγγνώμη, το προκαλέσαμε. Να καταψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης. Ακούστε με, δεν με αφήνατε. Συγγνώμη, το πήγατε κι εσείς. Θα ρίξει και κληθήκαμε στο δημοψήφισμα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο δημοσιογραφικός κόσμος, θυμάστε τότε πόσο πολύ ήταν αρνητικός απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης, αλλά και η Ευρωπαϊκή. Κύριε Στέφο, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ακούστε με λίγο. Δεν ακούτε όμως. Ο δημοσιογραφικός κόσμος δεν. Κύριε Στέφο, οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να έχουν μια άποψη. Συμφωνώ απολύτως. Πολύ τίμια και έντιμα να βγαίνουν και να λένε ότι είμαστε υπέρ αυτής της άποψης. Μα δεν μας λέτε τώρα. Καλέσανε δημοσιογράφο. Με συγχωρείτε. Καλέσανε δημοσιογράφο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δημοσιογράφων, επειδή ήταν υπέρ του ναι. Τότε δημοσιογράφος. Τα συγκροτήματα ήταν υπέρ του. Όχι, δημοσιογράφος συγκεκριμένο. Ναι, τον κύριο Πρωτοσάλτε, όπως γνωρίζετε. Ακούστε. Τον καλέσανε σε απολογία. Σε καλέσανε σε απολογία. Τελικά το όχι έγινε ναι. Τι το συζητάμε τώρα. Λάθος. Το όχι είναι μια σημαντική. Μα έγινε ναι. Γύρισε την πλάτη σε όλους αυτούς. Έγινε ναι. Είναι μια σημαντική παρακαλώ. Αυτό το απάντησε. Το απάντησε. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Όσο και η κυβέρνηση. Δεν έγινε το όχι, ναι. Όχι, δεν έγινε, ναι. Δεν έγινε, ναι. Τι έγινε. Τι έγινε. Πήγαμε στις εκλογές, θυμάστε καλά τι έγινε μετά. Όχι. Ψηφίσε όχι ο Λύκος, δηλαδή. 60%. Τι έγινε μετά το Σεπτέμβριο. Έγινε, ναι, πιο Σεπτέμβριο, την ίδια μέρα έγινε. Το Σεπτέμβριο είχε εκλογές. Θα σας θυμίσω. Θα σας θυμίσω του Βαρουφάκη. Του Βαρουφάκη. Αφήστε τον Βαρουφάκη. Τι αφήστε τον. Εμείς τον είχαμε τον Βαρουφάκη. Εσείς τον κάνατε υπουργό και τον στηρίζατε μέχρι τέλους. Στην πλάτη, στην πίεση που δέχτηκε, στην τρομοκρατία που το ασκήθηκε τόσο από την Ελλάδα. Τόσο από τον Πασόκ. Τι ψηφίσατε. Γύρισε την πλάτη εκεί. Λοιπόν, ψήφισε ότι δεν συμφωνούμε με τις πολιτικές που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ ωραία. Το εγχώριο. Και τελικά, τι κάνατε. Λοιπόν, αυτά ήταν αυτά που λέγατε πριν από το δημοψήφισμα. Τι είπατε μετά. Πήγαμε σε εκλογές. Σε εκλογές το δημοψήφισμα μιλάμε τώρα. Δεν σας άρεσε η εκλογή, γιατί ντυθήκατε. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι αυτό το θέμα. Ένα λεπτό θέλω. Το ότι έγινε ένα δημοψήφισμα. Ένα λεπτό θέλω και θα το πω αυτό. Θα το πείτε αφού το έγινε πολιτική απάτη. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πολιτική απάτη από τον Πρωθυπουργό στους πολιτικούς αρχηγούς. Να πηγαίνει ο λαός στις κάλπες και να εκφράζεται. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο εκφραστήκαμε, κύριε Στέφανο. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Στέφανο. Να με αφήσετε. Και βεβαίως, μετά από λίγους μήνες που είχαμε εκλογές, πήρε ένα πολύ υψηλό ποσό, 37%, από ένα λόγο που δεν είναι ανόητος. Ήξερε τι έγινε στο δημοψήφισμα, ήξερε τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αξιολόγησε την αντιπολίτευση. Εντάξει, ολοκλήρωσα. Η αντιπολίτευση έσωσε τη χώρα εκείνη την εποχή. Η αντιπολίτευση έσωσε τη χώρα. Δεν λέω αξιωματική αντιπολίτευση, γενικά η αντιπολίτευση. Εντάξει, είναι και όταν ένα πολιτική... που σας εξυπηρετεί. Όχι. Και όταν η πολιτική αρχηγή στη σύσκεψη που έγινε ρωτήσανε τον Τσίπρα, εμείς θα στηρίξουμε τη συμφωνία. Όχι τα μέτρα, τη συμφωνία. Καλά, θα πάει σε εκλογές. Τους διαβεβαίωσε ότι μέτρα. Δεν θα πάει σε εκλογές και πήγε σε εκλογές. Μεγαλύτερη λοιπόν, πολιτική κύριε, απάτη από αυτή σας υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Δεν μου λέτε, βγάζετε και εκείνα τα χαρτιά για τους δημοσίους υπαλλήλους που λέει σήμερα ο σύμβολος ο τότε σκήμου. Του Βαρουφάκη. Ο κύριος αυτός απασχολείται ακόμα στην ελληνική δεν κυβέρνηση. Βεβαίως. Παραμένει ακόμα. Έπαιρνε 1.400.000. Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, κατάλαβε το σύμβουλο. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Και ήταν άμυστο, κύριε Τραγάκη, ήταν άμυστο. Από απ' τι είναι αυτά που λέτε. Έπαιρνε 1.400.000 ευρώ το χρόνο. Παραμένει. Του έγινε, ακούστε σας παρακαλώ, του έγινε μείωση αμοιβής, όχι στο 10% που λέγεται, 70.000 ευρώ το χρόνο και παρέμεινε. Είναι ακόμη και παρέμεινε, σήμερα. Όχι. Και παρέμεινε γιατί τώρα πάει να δώσει τις γνώσεις του στον Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία για το Ιταλέξι. Λοιπόν. Ιταλέξιτ. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά που συνέβησαν στον τόπο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Διάλειμμα. Και για ένα λεπτό, 1.46.47. Μετά το λεπτό κλείνουν οι γραμμές και κάνουμε κλήρωση. Και μετά τις διαφημίσεις θα σας πούμε ποιος κερδίζει το iPhone 7. Σηκώστε το τηλέφωνο τώρα, διεκδικήστε το, προλαβαίνετε. Ερχόμαστε σε λίγο. Γεια σας. Μπράβο, Αντώνη Μάνο, κέρδισες ένα καινούριο iPhone 7. Με μεγάλη χαρά θα σου το στείλουμε στο σπίτι σου. Καλή επιτυχία στους υπόλοιπους που αύριο και μεθαύριο στις δύο τελευταίες εκπομπές θα διεκδικήσουν την τύχη τους και ας ελπίσουμε να χαμογελάσει σε εσάς η τύχη. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού πάλι αύριο εδώ στις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά και να μην ξεχνάτε. Στο τέλος, το καλό θα νικήσει. Γεια σας. Αύριο πάλι.